Έχουν τη μεγάλη τιμή να έχουν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής τους γραμμής μια πολύ μεγάλη δόξα του παρελθόντος, έναν άνθρωπο ο οποίος μεσουράνησε στο παρελθόν με δύο διαφορετικούς ιστορικούς συλλόγους. Φυσικά μιλάμε για τον Πανιόνιο και για την πολύ μεγάλη ΑΕΚ τη δεκαετία του 80, ο οποίος τώρα συμμετέχει και στην Ακαδημία της Τρίπολης FC. Κύριε Πολ Χατζόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να μιλάμε στον ελληνικό ελληνικό. Λοιπόν, Πολύβιος ή Πολ, για πες μου τώρα τι έχουμε. Πολύβιος είναι αυτό, αλλά ποδοσφαιρικά μου το κόψανε, μου το κάνανε Πολ. Είναι το καλλιτεχνικό, δεν ξέρω, παίζατε κανένα όργανο, μουσικό όργανο, τίποτα, κιθάρες, τίποτα τέτοια, εκτός από τις χορευτικές παραστάσεις στο γήπεδο. Είναι θέμα δημοσιογράφων. Ποιος το έκανε αυτό, ποιος συνάδελφος ήταν αυτός? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε, έτσι. Πρέπει να ήταν, μάλιστα, πολύ ωραία. Φαντάζομαι ήταν τη ΣΑΕ και του Πανιωνίου. Από τον Πανιόνιο έχει ξεκινήσει. Από τον Πανιόνιο ξεκίνησε, έτσι. Ναι. Και νωρίτερα. Ωραία. Βέβαια, να πούμε και στον κόσμο, Πολύβιο, ότι είσαι και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Έχει συμμετάσχει σε δύο αγώνες με την εθνική μας ομάδα. Ένα φιλικό παιχνίδι, νομίζω, ήταν με την Κύπρο. Και ένα επίσημο μάτι. Και ένα ήταν με την Πολωνία. Μπράβο. Μετά χτύπησα. Ακριβώς. Έχασα και τη θέση μου στην εθνική. Ωραία. Λοιπόν, θέλω λιγάκι να ξεκινήσουμε από την Τρίπολη, γιατί τα φρέσκα νέα προέχουν. Θέλω να μου πεις αυτή η ακαδημία, πώς προέκυψε, με ποιο κίνητρο συστάθηκε, αν είναι ολοκληρωτική. Δική σου ή είναι οικογενειακή υπόθεση, τι ακριβώς γίνεται εκεί? Αυτή η ακαδημία υπήρχε, αλλά την πήραν τα δύο μου παιδιά. Ο Νίκος που έπαιζε παλιά στον Αστέρα, ναι. Είχε παίξει από την αρχή, από την τέταρτη εθνική μέχρι που ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα. Μάλιστα. Και ο Δημήτρης. Και την πήραν μόνοι στην ακαδημία, έχουν πολλά παιδιά εδώ, είναι ίσως... τα περισσότερα παιδιά που υπάρχουν εδώ στην Αρκαδία, υπάρχουν άλλες 4 ακαδημίες. Ναι. Και εγώ είμαι κοντά τους και τα βοηθάω. Πού είναι αυτή η ακαδημία, πού εδρεύει, σε ποιο γήπεδα, σε ποιες εγκαταστάσεις? Έχει δικές της εγκαταστάσεις. Στο κέντρο της Τρίπολης είναι αυτές? Είναι πιο έξω από την Τρίπολη, είναι σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παρκαδικού. Πόσα γήπεδα είναι εκεί πέρα? Το δικό μας είναι 2-5x5, τα οποία ενώνονται και γίνεται 7x7. Ωραία. Όλα τα άλλα γήπεδα που υπάρχουν στις ακαδημίες είναι μόνο 5-5. Και πόσοι προπονητές είμαστε εκεί, είσαι εσύ και τα δύο παιδιά ή είναι και τα δύο παιδιά σου? Είμαστε τρεις προπονητές. Εγώ, ναι. Ο γιος μου ο Νίκος, ένα άλλο, τέσσερι μάλλον. Ναι. Είναι ο Γιάννης ο Καδάς, ο οποίος είναι και προπονητής στην Α κατηγορία Αρκαδίας, τώρα πάει στη Μελιγού, ήταν στη Μιτσάνα. Μάλιστα. Και ο Βασίλης ο Αλένης, παίζει για ακόμα ποδόσφαιρο. Και τον φέτος ήρθε εδώ, τον έχουμε πάει, βοηθάει. Πού παίζει, σε ποια ομάδα είναι, σε ποια ομάδα παίζει αυτός? Αυτός παίζει στην ΑΕΚ Τρίπολης. Α, στην ΑΕΚ Τρίπολης. Η ΑΕΚ Τρίπολης έχει σχέση με την ΑΕΚ τη δική μας εδώ στην Αθήνα? Πιστεύω ότι έχει, ναι, έχουν συνεργασία. Γιατί δεν το γνωρίζω γι' αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πώς και αποφασίσατε να δημιουργήσετε ακαδημία και δεν ενσωματωθήκατε με την ΑΕΚ Τρίπολης ή τέλος πάντων δεν κάνατε κάτι που να υπήρχε ήδη και φτιάξατε κάτι καινούριο? Έλειπε κάτι στο νομό Αρκαδίας και θέλατε να το συμπληρώσετε? Όχι, δεν έλειπε. Απλώς υπήρχε η ακαδημία αυτή υπό άλλη διεύθυνση. Και τα παιδιά τα δικά μου, επειδή ήταν και σχετικά με το άθλημα, ο Νίκος χρόνια στο ποδόσφαιρο, εγώ το ίδιο, αποφασίσαμε να την πάρουμε εμείς στην Ακαδημία. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά. Έχουμε αναδείξει καλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει και στις πρώην ομάδες τις δικές σου και γενικά στο ελληνικό στερέωμα? Έχουμε δώσει ποδοσφαιριστές πολλούς και στον Αστέρα Τρίπολης. Και φέτος δώσαμε ένα παιδάκι στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ναι. Το οποίο είχα πει εγώ στην ΑΕΚ για αυτό το παιδάκι, αλλά τώρα δεν με ακούσανε, βρήκανε καλύτερο και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Μπορούμε να πούμε όνομα ή όχι? Πώς δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε. Τζιραλίτης λέγεται το παιδί. Τι θέση παίζει και ποια χρονολογία είναι? Είναι 16 χρονών, παίζει και αριστερό μπακ και στόπερ, είναι ψηλό παιδί, είναι άριστος χαρακτήρας, γιατί μετράνε και αυτά στο ποδόσφαιρο ο χαρακτήρας του ποδοσφαιριστή. Μικρός είναι ακόμα, αλλά τώρα μπαίνει στα δύσκολα. Αλλά είναι ένα παιδί που αγαπάει και την προπόνηση, αγαπάει και το ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι θα πάει ψηλά. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Υπάρχει αυξητική τάση στον αριθμό των παιχτών που επανδρώνουν την Ακαδημία, την Τρίπολη FC, ή μέχρι εκεί είμαστε? Τι
εννοείς, αν... Αν μπορούν να είναι περισσότερα τα παιδιά τα επόμενα χρόνια, να, είναι, να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε η μεγαλύτερη ακαδημία. Ή... Ναι, οι ακαδημίες έχουν το εξής. Άλλα παιδιά φεύγουν, άλλα παιδιά έρχονται. Έτσι είναι. Αλλά μέσα κάθε χρόνο σχεδόν αυξάνεται ο αριθμός. Γιατί είναι από 5 χρονών μέχρι 15-16 χρονών τα παιδιά που έχουμε. Από την ΑΕΚ έρχονται κάποιοι σκάουτερ, κάποιοι μάνατζερ ή από τον Πανιόνιο, ας πούμε, που είναι δύο ομάδες με τις οποίες έχει συνδέσει πολύ το όνομά σου στο παρελθόν, έρχονται να σας δουν. Έρχονται, έρχονται κάποιοι, όχι και στις ακαδημίες μας, γιατί ερχόμαστε σε διάφορα τουρνά και στην Αθήνα, πηγαίνουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αλλά παρακολουθούν και πολλά παιδιά και από τις νυχτές ομάδες των ενώσεων που παίζουν. Πηγαίνουν σκάουτερ και παρακολουθούν τα παιδιά αυτά που τους έχουν πει, δηλαδή, ότι να τα δουν. Ναι, ωραία, ωραία. Οπότε να περιμένουμε ευχάριστα νέα τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω, αυτές οι ομάδες παίζουν στο πρωτάθλημα εκεί της ΕΠΣ Αρκαδίας ή συμμετέχουν σε κάποια απλά φιλικά τουρνουά? Η δικιά μας η Ακαδημία έχει δύο ομάδες, η οποία η μία ομάδα συμμετέχει στο παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ, ναι, και η δεύτερη ομάδα συμμετέχει στη Β' κατηγορία πάλι της ΕΠΣ. Α, σε αντρικό... Με δικά μας παιδιά της Ακαδημίας, μικρά παιδιά. Με ποιους προπονητές? Ναι. Στο ένα και στις δύο ομάδες είναι ο γιος μου Νίκος. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τα οποία παιδιά, στάτα, γιατί είναι μικρά παιδιά, τώρα μιλάμε για 15-16 χρονών και παίζουν με 30-35 και καταλαβαίνεις, πλαισιώνονται και με τις τέσσερις μεγάλους γιατί χρειάζεται πολύ πολύ. Άρα να υποθέσω ότι η Ακαδημία είναι η οικογένεια Χατζόπουλου, δηλαδή είναι η ιδιοκτησία Χατζόπουλου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Πόσα χρόνια λειτουργεί με το παλιό από το παλιό καθεστώς μέχρι σήμερα, από πότε χρονολογείται δηλαδή η έναρξη της δράσης αυτής της ακαδημίας? Τη δικιά μας ή από πότε είναι? Όχι, από πότε είναι με το όνομα αυτό, με το Τρίπολη FC. Γύρω στα 8 με 10 χρόνια. 10 χρόνια, έτσι. Ναι. Πιο πριν πώς λεγόταν, είχε άλλο όνομα? Είχε, ναι, δεν θυμάμαι. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις πιο, πριν κλείσουμε το κομμάτι της Ακαδημίας, ποιο είναι το καλύτερο δυνατό συστατικό το οποίο έχουμε προσφέρει αυτή τη δεκαετία στον κόσμο του νομού Αρκαδίας, στους πολίτες εκεί του νομού, και αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό, και τι είναι διπλό το ερώτημα, τι μπορούμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια από την Ακαδημία? Εμείς θέλουμε και πιστεύω ότι η αξία σε μια ακαδημία είναι να δίνει παιδιά σε μεγαλύτερες ομάδες. Εμείς έχουμε εδώ στην Τρίπολη τον Αστέρα Τρίπολης, το οποίο ό,τι μας έχει ζητήσει, όποια παιδιά μας έχει ζητήσει, του τα έχουμε δώσει. Από εκεί και πέρα όμως δίνουμε και παιδιά σε όλη την Ελλάδα, και αυτό πιστεύω ότι είναι μια απόδειξη ότι η ακαδημία μας λειτουργεί σωστά. Και σε κάνει περήφανο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα δικά σου τα παιδιά που τα δουλεύεις εσύ, να τα βλέπει κάποιος άλλος και να τα προωθεί σε μεγαλύτερες ομάδες. Ναι, και πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι, θέλω να μου πεις μερικά ονόματα παιχτών οι οποίοι έχουν παραχθεί από την Ακαδημία σας και έχουν επανδρώσει αντρικές ομάδες στη Super League 1. Υπάρχει κάποιος παίκτης που έχει παίξει Super League 1, Super League 2 όλα αυτά τα χρόνια? Από την Αρκαδία. Από την Ακαδημία σας. Από την Ακαδημία σας. Να έχει φύγει κάποιος. Από την Ακαδημία μας. Γιατί είναι μικρά τα παιδιά. Είναι μικρά τα παιδιά. Παίζουν, έχουν επανδρώσει τις K15, K17, K19 του Αστέρα. Ωραία. Το παιδάκι που πήγε στην K17 του Ολυμπιακού και τέτοιο αυτό. Από εκεί και πέρα μετά, άμα αξίζουν και αυτά, οι ομάδες αυτές λογικά θα τα προωθήσουν. Στην ΑΕΚ και στον Πανιόνιο και στον Παναρκαδικό που έχει παίξει στο παρελθόν δεν έχουμε δώσει. Δεν έχει πάει κάποιο παίχτη τώρα από τα δικά σας? Όχι. Ο Παρκαδικός καταρχήν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υφίσταται καν. Δεν έχω παρακολουθήσει γι' αυτό. Δεν υφίσταται. Ο Παρκαδικός ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Κάνανε μια μεγάλη προσπάθεια πέρυσι. Ανέβηκαν στη Γάμα Εθνική και δεν κατεβήκαν να παίξουν. Και τώρα μάλλον δεν θα κατέβουν ούτε και στο Α τοπικό. Θα κατέβουν σε Β' κατηγορία Αρκαδίας. Α, ναι, ποιο είναι. Μια ιστορική ομάδα. Ναι, όντω, ποιο είναι πρόεδρο τώρα και ξέρει τίποτα να μα πει? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η διοικούσα επιτροπή υπάρχει. Ναι. Η οποία προσπαθεί τώρα να μαζέψει κάποια παιδιά από εδώ και από εκεί, ξέρεις, για να συμμετάσχουν στη Β' κατηγορία Αρκαδίας. Και γιατί έφτασε εδώ πέρα ο Παναρκαδικός, κατά τη γνώμη σου, μια ομάδα που είχε φτάσει μέχρι και τα σαλόνια της Β' Εθνικής και διεκδικούσε και ακόμα και την άνω της Αυτό που λέμε ακμή και παρακμή. Πέρυσι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που βάλαζαν κάποια χρήματα για να ανέβει ομάδα στη Γ' κατηγορία
και στο τέλος αποδείχθηκε το ράδορ αυτό, γιατί ανέβηκε η ομάδα, οι άνθρωποι αυτοί φύγανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο φύγανε, και δεν υπήρχε τίποτα από πίσω. Και λογικά αναγκαστήκαν να πάνε σε διοικούσα επιτροπή με ανθρώπους που αγαπάνε μεν τον παρακατοικό, αλλά δεν είναι τόσο εύρωστοι οικονομικά να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Μάλιστα. Μήπως δεν στηρίχθηκαν πολύ και στη νέα γενιά παιχτών, μήπως θα πρέπει να δώσουμε και ένα διαφορετικό κίνητρο στα νέα παιδιά για να ασχοληθούν περισσότερο με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, στηρίχθηκαν σε λεγιονάριους, κάποτε θυμάμαι είχε περάσει και μέχρι και ο Μπλάνκο εκεί πέρα. Οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές που πήγαν στον Παρακαλώ ήταν εδώ από το ποδό την Αρκαδία. Υπήρχαν και παιδιά από άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά η σχεδόν η βάση της ομάδας ήταν με παιδιά της Αρκαδίας. Πολύ ωραία. Επειδή, μιας και είσαι και άνθρωπος του ποδοσφαίρου και εποπτεύεις ουσιαστικά παιδιά πολύ, πολύ νεαρής ηλικίας, θέλω να μου πεις αν σε εκφράζει το πλάνο των ομάδων του εξωτερικού και ποια σχολή περισσότερο σε αντιπροσωπεύει και αν δίνουμε αυτές τις συμβουλές στα παιδιά να ακολουθήσουν τον δρόμο του εξωτερικού περισσότερο από το να παραμείνουν στο ελληνικό στερέωμα. Επειδή έχω ζήσει πώς δουλεύουν οι ακαδημίες στο εξωτερικό με τις δικές μας, οι δικές μας τώρα έχουν αρχίσει πλέον και δουλεύουν κάπως σωστά. Πιο παλιά είμαστε νύχτα με την ημέρα. Δηλαδή όταν ήμουν στον Αστέρα, στον Ραδλάτη, είχαμε πάει να δω κάποιον παίχτη για τον Αστέρα στη Σουηδία και είχα πάει στις ακαδημίες της Γκέτεμπορκ. Και τρελάθηκα. Έβλεπα δηλαδή μέχρι και γυναικείες ομάδες, μικρά παιδιά, κόσμος, εγκαταστάσεις. Εμείς καταρχήν δεν έχουμε γήπεδα. Μιλάμε για 5-6 γήπεδα γεμάτα μικρά παιδιά, με προπονητές, με φυσιοθεραπευτές, με γιατρούς, με τα πάντα. Τώρα έχουμε αρχίσει εμείς τα τελευταία χρόνια και οι ομάδες βγάζουν κάποιους παίκτες δικούς από τις ακαδημίες. Παλιά δεν βγάζαν τίποτα. Μάλιστα, ναι. Ωραία, αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σχολή που εσένα σε εκφράζει, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο μοντέλο συλλόγου ή εθνικής ομάδας ή χώρας που να πρέπει να το αποτυπώσει η Τρίπολη FC? Εγώ είμαι φαν των ακαδημιών του Άγιαξ. Ναι, ολλανδικό μοντέλο και εγώ το ίδιο, σωστός. Ναι. Γιατί, τι σ' αρέσει αυτό? Μ' αρέσει ότι οι άνθρωποι δεν κοιτάνε το μέλλον, δεν κοιτάνε το σήμερα. Δηλαδή βλέπεις τώρα ο Άγιαξ, δεν ενδιαφέρει το πρωτάθλημα να το πάρει, τον ενδιαφέρει να βάλει τα παιδιά αυτά που έχει από τις ακαδημίες, τα οποία αυτά σε κάποια χρόνια θα τα μοσχοπηλήσει. Ακριβώς. Και αυτή πιστεύω ότι είναι η δουλειά των ακαδημιών. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτό το μοντέλο εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα και κυρίως από τότε που άνοιξαν τα σύνορα και πέρασαν θα οι... είμαστε πολύ προσπάθει. Ναι, θα είχαμε περισσότερες επιτυχίες στην Ευρώπη, οι ελληνικές μας σίγουρα, ομάδες. Σίγουρα. Μα τώρα βλέπεις τώρα ότι είμαστε εθνική Ελλάδος και οι περισσότεροι παίκτες παίζουν στο εξωτερικό. Όχι μόνο αυτό, έρχονται και στην Ελλάδα καραβιές ξένων παιχτών, αμφιβόλου αξίας και ποιότητας. Ακριβώς. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι και δεν παίζουν. Και προτιμάνε οι ομάδες τώρα όταν βλέπεις τώρα το εγώ είμαι στην Τρίπολη, είμαι στον Αστέρα. Όταν βλέπω τώρα εγώ τον Αστέρα ότι μέσα στην 11 υπάρχουν πολλές φορές 9 ξένοι παίκτες. Και υπάρχει ο τερματοφύλακας, γιατί οι τερματοφύλακες είναι Έλληνες, γιατί αν είχαν ξένο μπορεί να παίζει ξένος τερματοφύλακας. Ακριβώς. Και μέσα στην 11 υπάρχουν 2 Έλληνες. Ακριβώς. Είναι σύνηθες το φαινόμενο να μην εμπιστευόμαστε όχι οι Έλληνες ή ξένους, γενικά ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν πρόλαβε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και εκεί στα μέρη σας είχαμε αλλαγή προπονητή, αν δεν κάνω λάθος, με το Ράσταβατς που έφυγε. Ναι. Και σήμερα διάβασα ότι έχουμε και στο Πανσεραϊκό αλλαγή προπονητή. Δηλαδή, μα δεν πιστεύουν και τα δικά μας τα παιδιά. Ακριβώς. Μέσα η μεγάλη μου παράδειγμα είναι ο Μπακασέτας. Ναι, ακριβώς. Τον είχαμε εδώ στον Αστέρα. Ναι. Παίρναμε Αργεντινούς αυτούς και περιμέναμε να βάλουμε αλλαγή τον Μπακασέτα να παίξει ένα τέταρτο να βάλει γκολ ο Μπακασέτας. Ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, για να φανεί στον κόσμο. Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπακασέτας τους έδειξε μετά ποιος ήταν. Σωστός. Σωστός, βεβαίως. Βεβαίως, εννοείται. Και έφτασε στο εξωτερικό. Έχει ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, έτσι. Ναι. Ναι. Πολλοί παίκτες. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Θέλω να γυρίσουμε αρκετά το χρόνο πίσω, να πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 που ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο, να μου πεις με ποιο κίνητρο αποφάσισες να ενταχθείς σε αυτό το αγαπημένο σπορ, αν θαύμαζες κάποιον αθλητή, αν είχες κληρονομήσει ποδοσφαιρικά γονίδια, αν υποστήριζες κάποια ομάδα. Κοίταξε να δεις, όχι, δεν είχα ποδοσφαιρικά γονίδια, δεν είχε ασχοληθεί ούτε ο πατέρας μου με το ποδόσφαιρο για αυτά. Ήμουν από μικρός, από 11 χρονών, στις ακαδημίες του Παρακαδικού. Είμαστε μια γειτονιά παιδιά, είχαμε μαζευτεί και φτιάξαμε την Ακαδημία του Παρακαδικού. Πολλές φορές παίζαμε πριν τα παιχνίδια του Μεγάλου Παρακαδικού, τότε της Β' Εθνικής.
πριν τα παιχνίδια παίζαμε εμείς οι μικροί. Mm-hmm. Και ξεκίνησα από 11 χρονών και ήταν κάποιοι προπονητές εκεί από τη μεγάλη ομάδα που ήταν. Και... Θυμάσαι ονόματα να μου πεις. Υπήρχε ο Κουρτίδης, ήταν ο συγχωρεμένος ο Μιχαλόπουλος. Ποιος, ο Ανδρεάς? Όχι, όχι, ο Μιχαλόπουλος ο Κώστας, άλλος, συνονόματος του Ανδρέα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν προπονητής της Β' Εθνική. Είχαν παρέσει πολύ γρήγορα προπονητές. Mm-hmm. Και 14 χρονών είχε περάσει ένα διάστημα και ο Πάνος ο Μάρκοβιτς. Ναι, ναι. Με ανέβασε στην πρώτη ομάδα και έκανα, ήμουν τότε 13 χρονών και έκανα την προπόνηση που κάνανε οι μεγάλοι παίκτες. Ήσουν από την αρχή αμυντικός και λίγο μέσος? Ναι, είχα όλες τις θέσεις. Ξεκίνησα επιθετικός, ξεκίνησα. Mm-hmm. Και κατέληξα να παίξω άμυνα. Να παίξω λίμπερο τότε, παλιά που υπήρχε το λίμπερο, και μετά στο τώρα. Και μετά στο... 14 χρονών έγινε επαγγελματίας Β' Εθνική. Είμαι ίσως ο πιο μικρός επαγγελματίας που έγινε στην Ελλάδα. Τι λες τώρα. Θαύμαζες κάποιον αθλητή εκείνη τα χρόνια, είχες κάποιο πρότυπο σε αυτή τη θέση? Ας πούμε, οι περισσότεροι εκείνη την εποχή ήθελαν να μοιάσουν στον Μπέκεμπάουερ στη θέση. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Μπέκεμπάουερ, γιατί έπαιζα λίπερο τότε και. Γι' αυτό. Ναι. Ναι, πολλοί μου λέγανε ότι λίγο σα τι λέμιαζα. Καμία σχέση, εντάξει, τώρα δεν λέω ότι είμαι Μπέκεμπάουερ, εντάξει. Ναι. Αλλά ήμουν και εγώ που κατέβαζα την μπάλα, ήξερα μπάλα, έκανα και τις τρύπες μου. Ναι. Εντάξει, τότε και μικρή, τότε. Όντως, το καταλαβαίνω. Με τον Παναρκαδικό είχες σημειώσει κάποια σημαντική επιτυχία, είχες κατακτήσει κάποιο τίτλο εκεί στην Αρκαδία? Με τον Παναρκαδικό, σαν προπονητής είχα αργότερα, όταν ναι, γύρισα πάλι ναι, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Είχα πάρει την ομάδα από τη Δέλτα Εθνική και από το τοπικό μάλιστα και ανεβήκαμε μέχρι Γάμα Εθνική. Α, ως παίχτης χρόνια που έπαιξες μέχρι το 80 που πήγες στον Πανιόνιο δεν είχες κάποια επιτυχία? Μόνο ήταν ότι είχαμε μόνο στους τέκρες του κυπέλλου Ελλάδος. Τότε παίζαμε με τον Ιερακλή που αποκλειστήκαμε, ναι, χάσει Παναγή με τον Ιερακλής και λοιπά. Δεν είναι μικρή επιτυχία, χάσει... μεγάλη επιτυχία αυτή, ναι. Ναι, ναι, είχαμε χάσει 1-0 στον Ιερακλή. Ναι. Και μετά εδώ στον επανειδικό δεν με αφήσανε να παίξω, γιατί έπαιζα με την Εθνική Νέων στη Ρόδο και ναι, δεν με άφησε ο προπονητής τότε και δεν έπαιξα στον επανειδικό. Και είχαμε 0-0 και αποκλειστήκαμε. Είμαστε στους τέσσερις τότε. Μάλιστα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Παναρκαδικού. Και δύο χρονιές που διεκδικούσε την άνοδο στην Α κατηγορία, αλλά την έχασε. Ναι, το καταλαβαίνω. Πολύ ωραία. Έπαιξες δηλαδή σε χωμάτινο γήπεδο, πρόλαβες τα χωμάτινα γήπεδα, έτσι? Χωμάτινα τότε, δεν υπήρχαν χορτάρια. Δεν υπήρχαν χορτάρια. Χωμάτινα και υπήρχαν και γήπεδα τα οποία ήταν πετών αρμαία. Του Παρκαδικού ήταν λίγο σε πιο καλή κατάσταση. Και πώς έκανες τρίπλα ρε Πολύβη εκεί πέρα τώρα? Μου λες εσύ έκανες και κατέβαζες και μπάλα. Κατέβαζες μπάλα τώρα στον πετών αρμαία τώρα που γίνεται αυτό? Το θέμα δεν ήταν πώς έκανες τρίπλα, το θέμα ήταν πώς έκανες τάκνη. Αυτό, ναι. Δηλαδή έκανες τάκνη και έφευγε μισό από τον μπούτι, έφευγε η πέτρα. Θυμάμαι, σηκώναμε στο ημίχρονο, βάζαμε το βάμα αυτό που λέγαμε, το ιόδιο. Ναι. Και σηκώναμε το σετσάκι για να μην κολλάει επάνω και παίζαμε. Για να μην κολλάει επάνω. Και το μεταξύ, άμα έπεφτε και πολύ σκόνη, έχανε την μπάλα αυτός που την είχε, γιατί του ερχόταν όλη η σκόνη στα μούτρα και έχανε... ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσε να την ελέγξει. Ήταν και αυτό, ναι, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ήταν αυτό πριν το παιχνίδι εδώ, έμπαινε η υδροφόρα μέσα. Ναι. Και πότιζε το γήπεδο. Μην έχει σκόνη για αυτά. Πρόεδρος... Ήταν άλλες συνθήκες τότε. Πρόεδρος ποιος ήταν τότε στον Παναρκαδικό εκείνα τα χρόνια? Ήταν περάσει πολύ γρήγορα. Ένας έτσι μια σημαντική φυσιογνωμία που σε χαρακτήρισε. Καρύδης, ναι. Καρύδης, Οικονομόπουλος. Ήταν πολύ. Μάλιστα. Οφείλεις κάτι σε κάποιον από αυτούς για την μελλοντική εξέλιξη στην καριέρα σου, για το γεγονός ότι διέγραψες μια λαμπρή πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου, σε κάποιον από τους ανθρώπους Παναρκαδικού που σε βοήθησαν? Κοίταξε να δεις, δεν είναι να πεις ότι με βοηθήσαν όταν ήταν να φύγω. Τότε που με ζήτησε, εντάξει, αλλά είχα χάλασει με τα γραφή, τότε που με ζήτησε ο Παναθηναϊκός, είχε έρθει εδώ ο Βαρδενεγέννης, προσγείωθηκε με ελικόπτερο μέσα στο γήπεδο. Ναι. Έδωσε ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό για να με πάρει, ναι, τα είχαν βρει. Τότε θυμάμαι, ναι, θα τους έδινε γύρω στα 9 εκατομμύρια, τώρα μιλάμε για το 80, έτσι. 9 εκατομμύρια έπαιρνες, ήταν... τρία σπίτια έπαιρνες τότε. Μόνο τρία σπίτια έπαιρνες. Καλά σπίτια, λέω, εντάξει, δεν θα έπαιρνε, δεν θα έπαιρνε ο Χατζόπουλος τώρα σπίτι απλό τώρα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, για πείτε. Εντάξει, ναι. Λέω ότι το 80 ήταν πολλά λεφτά. Ναι, σωστό. Αλλά εδώ πέρα τα πήγανε πάνω για να υπογράψουν τα χαρτιά, γιατί τους ζητήσανε 1 εκατομμύριο παραπάνω, τα ελληνικά τότε, υπήρχαν ευρώ, και τα αντίστοιχε ο καπετάνιος και του λέει, λυπάμαι, σας λέει το παιδί, λυπάμαι που είναι και καλό παιδί και καλός παίκτης.
και χάλασε τη μεταγραφή και τελευταία μέρα των μεταγραφών ήρθε ο Πανιόνιος και τους έδωσε 8 εκατομμύρια, το θυμάμαι, ήταν πολλά λεφτά για τον Πανιόνιο για αμυντικό παίκτη, δεν ήξερα να βρέσει τα λεφτά. Αισθάνθηκες τότε ότι κατά κάποιον τρόπο υποθηκεύεται το μέλλον σου στον χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί τώρα καταλαβαίνεις ότι ομάδα και να είσαι, όταν είσαι τώρα 19 χρονών, πόσο ήσουν, 18, και έρχεται ο Βανινογιάννης τώρα και σκάει με το ελικόπτερο στην Αρκαδία και μπράβο, και ο παδός της σειράς 7 να είσαι, κάπου σε αναχωριέσαι ρε παιδί μου που δεν σε δώσανε στον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνεις τι εννοώ έτσι. Ακριβώς έτσι είναι, σε αναχωριές. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι τους έδινε τα 9 εκατομμύρια, τους είπε ότι η ομάδα θα είναι δικιά μου πλέον. Δηλαδή τους έλεγε θα τους δίνει παίχτες. Ακριβώς. Μέχρι που τους είχε πει ότι μπορεί να τους κάνει και το γήπεδο με χορτάρι. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και αυτοί αντέδρασαν, δεν ήθελαν δηλαδή. Απλά νομίζαν ότι είχαν ευερή την κότα που κάνει τα εξάβγα, καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω. Και τελικά πώς... Ζητήθανε 1 εκατομμύριο παραπάνω και χάσανε 10 εκατομμύρια. Και χάσανε 10 εκατομμύρια, εντάξει, ναι, όντως καταλαβαίνω. Θα ήταν διαφορετικό το μέλλον και του Πανεπιστημιακού ενδεχομένως και το δικό σου. Αλλά εσύ δεν νομίζω ότι... Καλύτερο μπορεί να ήταν και χειρότερο. Κοίτα, εσύ δεν νομίζω ότι έχασες, γιατί μετά πήγες Πανιόνιο και μετά τον Πανιόνιο ΑΕΚ. Για πες μου για τον Πανιόνιο, πώς προέκυψε μετά το ενδιαφέρον. Την τελευταία μέρα του μεταγραφών ο Πανιόνιος ήρθε, είχε έρθει ο πρόεδρος εδώ, συμφωνήσαμε και τότε είχε βγει μια βρώμα ότι τα λεφτά τα έχει δώσει ο Παναθηναϊκός για να με πάρει και μετά με την πενταετία μου να πάω στον Παναθηναϊκό. Δεκέμβριο έγινε αυτό. Ναι. Και πράγματι όταν είχα την πενταετία στον Πανιόνιο, με πήρε ο Σιάννης, ο οποίος Σιάννης τότε ήταν το δεξί χέρι του καπετάνιου. Ναι. Και μου λέει σε θέλει ο καπετάνιος, μου λέει, στο γραφείο. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν έπρεπε καλή πηγή γιατί είχα υπογράψει προσύμφωνο με την ΑΕΚ. Ήταν η δεύτερη φορά δηλαδή που όχι τον κορόιδεψα, που δεν έγινε αυτό το πράγμα. Κάτσε, αυτό πότε έγινε, όταν ήταν να πάω στον Πανιόνιο. Όταν ήταν να φύγω από τον Πανιόνιο. Α, εντάξει, εγώ σου λέω όταν ήταν να πάω στον Πανιόνιο πώς προέκυψε η μεταγραφή. Απλώς την τελευταία μέρα ήρθε ο Πανιόνιος και λέει πώς θα φέρει τόσα, ορίστε τα πήραν και τελείως. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως το λέω. Ήταν καλή η προσφορά. Ήταν καλή η προσφορά. Γενικά. 8 εκατομμύρια. Καλή ήταν, εντάξει. Τι καλή, αυτό σου λέω ότι ήταν ο πάλι για τον Πανιόνιο, δεν είχε δώσει για αμυντικό παίκτη τόσα λεφτά ποτέ. Μάλιστα. Και είπαν ότι τα έχει δώσει ο Παναθηναϊκός τα λεφτά αυτά. Ναι, το κατάλαβα. Ότι τα έχει δώσει γιατί θεωρούσαν ότι είναι ελεγχόμενη ομάδα του Παναθηναϊκού Πανιόνιος και θα πήγαινε μετά στο Παναθηναϊκό. Ήταν ένα ωραίο ταξίδι, α πούμε. Μπράβο, ναι, σωστά. Για να πάμε πολύ ωραία, για να πάμε από την Αρκαδία, α πούμε, στη Μεσσηνία, μέσω Λαμίας, κάπως έτσι. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Εν τέλει δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η πρόταση σε σένα ήταν καλή, αν επιτρέπετε τότε. Δηλαδή, ήσουν ικανοποιημένο εσύ από τι χρηματικέ απολαυέ του Πανιονίου. Ναι, μια χαρά ήταν. Δεν είχα. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα στον Πανιόνιο, έπαιξες 5 χρόνια. Έχεις παίξει με πολύ μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς μερικοί δεν είναι στη ζωή. Δηλαδή, μιλάω για τον Γραβάνη και τον Μαυρίκη. Ειδικά για τον Μαυρίκη. Το Μαυρίκη, εγώ του είχα τεράστια εκτίμηση. Θεωρούσα ότι ένας επιθετικός που μέχρι που πέθανε, που φορούσε την ταμπέλα του αδικημένου, δεν θα μπορούσε να διαγράψει μεγαλύτερη καριέρα από ό,τι διέγραψε. Έχεις περάσει από Νόνι Λίμα, νομίζω από τον Μπαρζόφ. Σίγουρα έχεις Σαραβάκο, 2-3 χρονιές. Σαραβάκο είμαστε. Εκτός ότι είμαστε γείτονες, ότι μέναμε δίπλα-δίπλα. Ναι. Με όλα αυτά τα παιδιά που είπες, κάθε πρωί είμαστε μαζί. Εκεί στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Κάθε πρωί είμαστε μαζί, είμαστε μια οικογένεια. Πίναμε καφέ κάθε πρωί. Αυτά όλα τα παιδιά με το Ισχωρό, με τον Γιάννη, με τον Εμβολιάδη, με τον Μαυρίκη, όλο με το Λίμα. Μπράβο. Κάθε πρωί είμαστε μαζί. Πρόλαβες... Ήταν ο Πανιόνιος, ότι ήταν μια οικογένεια. Μπράβο. Πρόλαβες την τελευταία περίοδο της ποδοσφαιρικής δράσης του Γιάννη Παθιακάκη, του αείμνηστου, άλλος ένας αείμνηστος τώρα, αλλά θα μου επιτρέψεις να θεωρήσω ότι για μένα η πολύ μεγάλη παιχτούρα που δεν πέρασε λίγο στα ψηλά τότε ήταν ο Μωραϊτέλης. Ναι, τεράστιος. Τεράστιος. Νομίζω ότι αυτός θα έπρεπε να. Το ψευδόνιμο του ήταν ο Μάγκας. Ο Μάγκας, ναι. Πώς και δεν. Μπράβο, μου κάνει εντύπωση πώς αυτός ο άνθρωπος δεν έπαιξε σε πολύ μεγάλη ομάδα, δεν έπαιξε εξωτερικό. Τεράστιος παίχτης. Ναι. Δεν ξέρω. Όταν πήγα εγώ στον Πανιόνιο τότε, ήμουν 18 χρονών, 18 στα 19, είχε παιχταράδες μέσα. Παιχταράδες μέσα. Είχε Βαλίδη, είχε Παδιακάκη, είχε Μωραϊτέλη, είχε Λίμα. Την παιχτάρα τον τερματοφύλακα, τον Γκάκαρη, νομίζω είχε. Είχε τον Γκάκαρη, είχε τον Μανίκα, είχε μετά Μπαρμπαλή, είχε δηλαδή, μιλάμε παιχταράδες τότε. Ήταν η επόμενη ακριβώς χρονιά που είχε πάρει το κύπελλο Ελλάδος με την ΑΕΚ. Μπράβο. Είχε τον Μάρκοβιτς προπονητή εσύ.
Βέβαια είχα τον Μάλατ, ναι. Το Μάρκοβιτς είχες, έτσι. Το Τζο Μάλατ δεν τον είχες προλάβει, νομίζω είχε φύγει. Όχι, όχι, ήταν πριν αυτός, ήταν πριν. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος εξ όλων που έχουν περάσει. Εξ όσων, συγγνώμη, έχουν περάσει. Νομίζω ότι αυτός... Είχα το Μάρκοβιτς, τον Πετρόπουλο είχα. Ναι. Πρέπει να έχεις και τον Αλέφαντο μια χρονιά. Ναι. Θέλω να μου μιλήσεις για αυτούς τους τρεις. Θέλω να μου πεις έτσι γενικά πόσο σε βοήθησαν αυτοί, τι διαφορετικό είχαν ο καθένας. Καλά, ο Αλέφαντος ήταν μια κατηγορία μόνος του ο συγχωρεμένος, αλλά εγώ ξέρω ότι είχες καλή σχέση με τον Αλέφαντο γενικά. Είσαι από τους λίγους που είχαν καλή σχέση με τον Αλέφαντο. Είχαμε, αλλά σε κάποια φάση εντάξει, δεν τρακαριστήκαμε. Καλά, αν είναι δυνατόν. Ναι, δεν υπήρχε. Ο συγχωρεμένος, ο Κυρινίκος, ήταν προπονητής που ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Ναι. Αλλά είχε τα άλλα τα τρελά του που είχε τα... Ναι, τα αγούρια του. Τα αγούρια του, αυτά όλα. Ναι. Και αυτό πιστεύω ότι τον φρέναρα και δεν πήγε σε μεγαλύτερο σωμάρα. Εντάξει, γενικά ήταν και άνθρωπος που ήταν λίγο κατά κάποιον τρόπο... του έλειπε πολύ, είχε έλλειψη αυτοπεποίθησης. Δηλαδή, έπαιρνε, θυμάμαι, ας πούμε, τώρα συναδέλφους τώρα και να τους ρωτάει ποιον παίχτη να βάλω εδώ, ποιον παίχτη. Φώναζε στα γραφεία από ποδοσφαιριστές και τους έλεγε ποιον να βάλω εδώ, ποιον να βάλω. Και κάτι τέτοιο δεν έκανε. Τα είχε και αυτά, είχε και άλλα πολλά κακά. Δηλαδή, είχε μεγάλη καχυποψία για τους παίχτες. Ναι, ακριβώς, ότι τον καρφώνουν, ότι τον κάνουν. Δηλαδή, ναι. Σε βρεγμένο γήπεδο πολλές φορές ναι. Οι τάπες έπιαναν λάστι από κάτω. Ναι. Και αναγκαζόταν να πήγαινε στο δοκάρι και το χτύπαγε αυτό. Δηλαδή, να φύγουν οι λάστες. Ναι. Αυτό ο Αλέφαντος το έπαιρνε ότι είναι σήμα, ότι είναι κάτι μήνυμα, ότι για κάποιον κάτι έχει κάνει. Ναι, ότι κάτι έχει κάνει. Ναι. Μπράβο, ναι. Κατάλαβες. Είναι αυτά τα τρελά, εντάξει. Αλλά για την εποχή του προπονητικά ήταν πολύ μπροστά. Ποια ήταν τα θετικά του στοιχεία τώρα, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, να μην πούμε τα αρνητικά. Τα θετικά του στοιχεία ποια ήταν κάτι, νομίζω. Τα θετικά του ήταν ότι μπορούσε, ήταν στους προπονητές που μπορούσε να πάρει το 100% που δέχτηκε. Δεν ήταν αδικός, ήταν δίκαιος προπονητής. Πολύ καλή προπόνηση. Αλλά είχε ένα κακό ότι έπαιρνε όλα στον ποδοσφαιριστή, όταν το χρειαζόταν όμως ο ποδοσφαιριστής ήταν πολύ δύσκολο να τον βρει. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ήτανε μονόπλευρο κατά κάποιον τρόπο το ενδιαφέρον του. Ακριβώς. Ναι, είχε κατά κάποιο τρόπο μέσα του μια κουτοπονηριά ως ενός σημείου. Αυτό θες να μου πεις. Να μόνο ότι τότε με τον Αλέφαντο ο Πανιούνιος ήταν δεύτερο στη βαθμολογία. Ναι, το ξέρω. Στον πρώτο γύρο. Το 8... Και έφυγε. Γιατί έφυγε. Γιατί. Γιατί τη διοίκηση την είχαμε. Ναι. Κάθε Παρασκευή πληρωνόμαστε το πριν. Ναι. Είχαμε χάσει μόνο ένα παιχνίδι μέσα στη Τούμπα, αν θυμάμαι. Ναι. Με τον Πάο και ένα 0. Ναι. Και κάθε Παρασκευή είχε συμφωνήσει με τη διοίκηση να μας δίνει το πριν. Ναι. Και μια Παρασκευή δεν μας έδωσε το πριν, γιατί εντάξει, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος το χαρτάκι. Λέει Νίκο, θα το δώσει τη Δευτέρα. Όχι, του λέει, είπαμε Παρασκευή και σηκώθηκε και έφυγε. Ωραία, φίλε. Καταλαβαίνεις δηλαδή, την τροπία του τέτοια ρε παιδί μου, ήταν εντάξει, κάποια πράγματα ήταν απόλυτος. Ήταν απόλυτος. Για πες μου για τους άλλους τώρα, για τον Μάρκοβιτς και για τον Πετρόπουλο. Εντάξει, ο Μάρκοβιτς ήταν πιο έτσι, επιστημονικός προπονητής, καλός προπονητής, δίκαιος κι αυτός. Καλή τακτική, αλλά πιστεύω ότι από τους προπονητές που έχουν δουλέψει, καλύτερη τακτική καλά έφαλες. Καλύτερη τακτική εννοείς, ότι ήξερε να παίρνει. Εννοείς και σε ό,τι αφορά τα συστήματα, το στυλ ποδοσφαίρου που έπαιξε. Ναι, τα πάτε. Ναι. Δηλαδή, πώς έρθει την ομάδα, δηλαδή ήταν. Ότι έβλεπε, ότι είχε μάτι, δηλαδή, εννοείς, ότι έβλεπε, έκανε αλλαγές. Ο Χάκης ο Πετρόπουλος ήταν λίγο πιο έτσι, μη μου άπτω, πιο ξέρεις, έτσι, πιο. Τελένιος, έτσι, προπονητής. Ναι. Ωραία. Και φεύγουμε λοιπόν τώρα το 1985. Νομίζω Δεκέμβρης είναι πάλι. Καταρχήν έχεις κάνει τώρα, έχουμε κάποιες συμπτώσεις και κάποια γεγονότα τα οποία είναι απίστευτα. Δηλαδή, φεύγεις τώρα από τον Πανιόνιο να πας στην ΑΕΚ, ας πούμε, και εκεί που είσαι τρομερά χαρούμενος, φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε για το αν η ΑΕΚ είχε το πρωτάθλημα από τον γκολ που είχες βάλει εσύ εναντίον της ΑΕΚ λίγο πριν φύγεις. Δεν γίνονται αυτά. Το 1-1 με το φάουλ. Ένα φάουλ απίστευτο τώρα, έτσι που είχε φύγει από. Ναι, και το οποίο παραλίγο να στοιχήσει. Με προπονητή τον Αλέφαντο. Με τον Αλέφαντο προπονητή, ναι. Με τον Αλέφαντο προπονητή. Και ουσιαστικά το 85, κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, αν είχε κάνει αυτή τη νίκη και άλλη μία, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Για πες μου πώς προέκυψε τώρα το πάντρεμα με την ΑΕΚ, τι έγινε το 85. Με είχε ο. Είχε το γενικό αρχηγό ΑΕΚ το Χρυσοβιτσάνο. Ναι. Τότε ο Ζαχρόπλος ήταν πρόεδρος. Ναι, ναι. Και με είχε καλέσει.
στο Βιτσάνο, mm-hmm. είχαμε μιλήσει, τα είχαμε βρει. Τον Πανιόνιο μου είχε κάνει η ομάδα που είσαι. Mm-hmm. Και άμα δεν τη δεχτείς, η ομάδα που ήθελε να σε πάρει έδινε τα λεφτά που σου είχε δώσει η ομάδα σου συν 10%. Αν θυμάμαι. Α, εσύ τη δέχτηκες ή όχι? Εσύ δεν τη δέχτηκες την πρόταση του Πανιονίου? Δεν δέχτηκα την πρόταση του Πανιονίου εγώ, γιατί ναι. ήθελα παραπάνω λεφτά και μίλησα με την ΑΕΚ και συμφωνήσαμε, τα βρήκαμε ναι. και πήγα στην ΑΕΚ. Και έδωσε 10% παραπάνω η ΑΕΚ, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Έδωσε τα λεφτά που μου είχε δώσει ο Πανιόνιος, είναι 10% παραπάνω. Αυτό τότε θυμάμαι 10 ή 10 εκατομμύρια κάπου εκεί πέρα την άδεια. Α, έδωσε τόσα λεφτά ο Ζαφυρόπουλος, μου κάνει εντύπωση. Γιατί γενικά ήταν σφίχτης ναι. ο Ζαφυρόπουλος, σφιχτός ναι, ο οικονομικό κομμάτι. Ναι. Μάλιστα. Ήτανε, γενικά ναι, ήταν. Εσύ πας Δεκέμβρη του 85 στην ΑΕΚ, έτσι? Καλοκαίρι του 85. Α, καλοκαίρι του 85. Οπότε καλοκαίρι του 85 με τον επωνομαζόμενο Σαγόνια. Ναι. Προπονητή. Ο Γκμόχ δεν ήταν προπονητής? Ο Γκμόχ. Λοιπόν, εδώ τώρα οι απόψεις διήστανται. Μια ομάδα ποδοσφαιριστών μου έχει πει ότι ο Γκμόχ ήταν ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που ήρθε στην Ελλάδα και μεσουράνησε, και άλλη μια ομάδα ποδοσφαιριστών μου λέει ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό που φαινότανε. Ήταν άνθρωπος ο οποίος επηρεαζόταν πολύ από τη θέση της διοίκησης, ότι αδικούσε ποδοσφαιριστές, ότι ήταν πολύ ειρωνικός στους παίχτες, δεν είχε καλό χαρακτήρα. Εσύ τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Εγώ δεν μας έδειξε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή όσο γερό ήταν στην ΑΕΚ, ότι ήταν έτσι ειρωνικός, ότι ήταν. Ήθελα να σου πω και κάτι. Δίκαιος ήταν για μένα. Mm-hmm. Mm-hmm. Τους έχεις δηλαδή στους καλούς προπονητές, τον έχεις εντάξει δηλαδή στους καλούς προπονητές? Ναι, στους καλούς προπονητές. Mm-hmm. Στους καλούς προπονητές, γιατί και δούλευε mm-hmm. και δεν είχε αδικήσει παίκτες. Mm-hmm. Τώρα λέμε να αδικήσει παίκτες. Εντάξει, μπορεί να μην έβαζε έναν παίκτη και να έχει αυτό σε κάποιον άλλον στο μυαλό του. Αυτό δεν είναι θέμα ότι αδικήσει. Άρα τα εσωτερικά προβλήματα ήταν αποτέλεσμα διοικητικών ανακατατάξεων στην ΑΕΚ. Αυτό γιατί είναι σίγουρο, έτσι ακριβώς. Άρα δεν ήταν θέμα του ΚΜΟΧ, το ότι γενικών όσοι υπήρχαν. Να σου πω ένα πράγμα για να σε καλύψω. Ναι. Εγώ έφυγα την ΑΕΚ, από την ΑΕΚ. Ναι. Ο κόσμος δεν ήξερε ότι είχα φύγει εγώ από την ΑΕΚ και εγώ δεν κατάλαβα γιατί έφυγα από την ΑΕΚ. Μιλάς τώρα για το Δεκέμβρη του 88. Το 89. Ναι. Γενάρη του 89. Δεν είχες πάρει το πρώτη χρονιά πήραμε το πρωτάθλημα. Ήσουν μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα. Όχι, ήταν μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα είναι Δεκέμβρη στο 88. Είναι σεζόν 88-89, είναι Δεκέμβρη στο 88. Δεν έχει αλλάξει ο χρόνος ακόμα, αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη χρονιά είμαι αρχηγός στην ΑΕΚ. Έχω βάλει τον γκολ με τον Ηρακλή που βγήκαμε Ευρώπη. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται ο Μπάγεβιτς. Ναι. Τώρα πήρε εντολή. Τι έκανε, τι έρανε. Ναι. Και με καθάρισε, έτσι όπως το λέω. Δηλαδή κάτσε μισό λεπτό ρε παιδί μου, με τον Μπάγκεβιτς έμεινες 6 μήνες εσύ. 6 μήνες έμεινα, ναι. Πώς, δηλαδή στους αυτούς τους 6 μήνες είχες συμμετοχή καθόλου? Είχαμε, έβαζε σε καρδιά, ήμουν πολύ καλός. Ναι. Με φωνάει μια μέρα στο γραφείο του και μου λέει, ξέρεις κάτι, παίρνουμε στη Λιβαδιά. Ναι. Που περίμενα να θα παίξω, μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν θα παίξει την Κυριακή. Γιατί του λέω θα παίξω την Κυριακή? Γιατί έχω άλλη σκέψη, μου λέει, και αυτά, και ήταν και ο Ραγκούσης, και μάλιστα αγρίεψα και με κράταγε ο Ραγκούσης, γιατί είχα βγει εκτός αυτού, που εγώ δεν ήμουν τέτοιος χαρακτήρας. Καλά έκανες, υπερασπίζεις τον εαυτό σου. Επειδή έβλεπα την αδικία και εγώ στη ζωή μου δεν την αντέχω την αδικία, γιατί ούτε έχω αδικήσει ποτέ και έτσι δεν θέλω να με αδικούν και εμένα. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και στην προετοιμασία, με έβαλε και έκανε προπόνηση αλλού, κάτι πράγματα τρελά, ούτε τα κατάλαβα ποτέ. Και πιστεύω ότι είχε πάρει εντολές, δεν υπάρχει άλλη. Ναι. Μου κάνει εντύπωση και εμένα αυτό. Ήταν στο γήπεδο σε παιχνίδι, να το καταλάβει. Ναι. Καθόμουν στα επίσημα και γίνανε δίπλα με ένα γεράκο και μου λέει: Πολ, και δεν παίζει σήμερα. Και εγώ είχα φύγει από την ΑΕΚ. Πω. Καλά δεν το είχαν. Συγγνώμη, δεν το είχαν ανακοινώσει. Δεν είχαν βγει εκεί στο φως, ας πούμε, στο ηχό, στο φύλαθλο. Δεν το περίμενε ο κόσμος, θα φύγω εγώ. Δεν το περίμενε ο κόσμος. Δεν το περίμενε και πολλοί δεν το είχαν διαβάσει και ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί κάτι για γίνει. Και καλά, ναι, ναι. Συγγνώμη, εσένα σου είπε ορθά κοφτά δηλαδή ο Ντούσκο τώρα ότι έχω πάρει εντολή να φύγεις? Μα όταν σε βάζει σε παιχνίδι και όχι, δεν μου είπε ότι εγώ κατάλαβα. Δεν μπορεί το να... Εσένα τι σου είπε ακριβώς ρε παιδί μου εκείνη την ώρα που σε κάλεσε στο γραφείο? Μου είπε ότι έχει άλλα σχέδια για το παιχνίδι. Και ότι δεν θα πει. Λέει... Ναι, ότι τελειώνουμε, ναι. Ναι, ακριβώς. Και εσύ τι του είπες, του είπες ότι... Να θυμάσαι την προηγούμενη Κυριακή, να είσαι από τους καλύτερους παίκτες και την επόμενη να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, έχω άλλη σκέψη για τη Λιβαδιά, λες και παίζαμε με την Μπαρτσελόνα. Ναι, κατάλαβα. Και τι του είπες εσύ τότε, του είπες ότι φεύγεις ή ότι... Όχι, του είπα ότι, εντάξει, εγώ του λέω, έχω μάθει, έχω μάθει, ήμουν άντρας, έτσι, εγώ ασκώθω και θα φύγω, του λέω.
Και μία εβδομάδα πριν φύγω ήρθε και μου έλεγε με χάρη τη φωτογραφία και μου λέει ραφείς μου, λέει δεν έχω, μου λέει στο πρωί. Είχε τότε τον Πεπέ, αν θυμάμαι. Το Μανολά. Και το Μανολά, αυτό δεν είχε άλλο. Και τον Τάκη τον Καρακεζόπουλο, ο οποίος εντάξει έπαιζε, για να μην κυβω χάπ. Ναι, ναι, όντως, πραγματικά. Και του λέω, εγώ σου είπα ότι είμαι άντρας και θα φύγω. Του λέω, και σηκώθηκα και έφυγα. Ναι, και καλά έκανες. Και, και μετά, και ύστερα από μερικά. Ναι, καθόμουν εκεί, θα... εντάξει. Σωστός. Ο Ραβούσης τι θέση πήρε τότε? Δεν μίλησε καθόλου. Εντάξει, θέση υπέρ του Μπάγκεβιτς σημαίνει αυτό. Δεν μπορούσε, Τώρα δεν ξέρω τι είπανε, αλλά μπροστά μου πιστεύω ότι δεν μπορούσε να του να το πει του Μπάγκεβιτς. Και είδες πως ήρθαν τα... ναι, ναι. Επειδή είμαστε δίπλα-δίπλα, μου κράταγε το χέρι. Κατάλαβα, γιατί είδε ότι, εντάξει, βγήκα εκτός αυτού. Καλά έκανες. Εντάξει, με τον Πέτρο είχαμε άλλη σχέση, ήταν πολύ ωραίος τύπος. Επειδή είχε περάσει και θα παίξει, κατάλαβε. Το ξέρω. Ήξερε όλα τα πράγματα. Εντάξει, κατάλαβε και αυτό, δεν ήταν βλάκα. Ναι, μωρέ, το ξέρω. Απλά να σου πω κάτι, είδες πως ήρθαν τα πράγματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ύστερα από λίγα χρόνια έφυγε και ο Μπάγκεβιτς από την ΑΕΚ και με πολύ χειρότερο τρόπο από ότι έφυγες εσύ. Εσύ τουλάχιστον έφυγες αφίλος. Αυτός δεν έφυγες αφίλος. Δηλαδή θέλω να σου πω. Κορόιδεψε και έφυγε. Ναι, εννοείται. Αυτό δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι και ο ίδιος το έχει παραδεχτεί αυτό. Είχε ζητήσει και συγγνώμη κιόλας. Βέβαια το ζήτησε 20 χρόνια μετά το συγγνώμη, αλλά εν διάφορη περιπτώσει. Ναι, συγγνώμη, είπα το ζητήσει συγγνώμη. Ναι, εννοείται. Αν πάρω το κύπελο με τον Απόλλωνα και θα πίνω και εσύ έχεις υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Και ουσιαστικά ήταν κατά κάποιον τρόπο ο άνθρωπος που καθοδηγούσε τον Ολυμπιακό την εποχή της Παράγκας. Την εποχή που είχαν γίνει όλα τα μεγάλα όργια. Λοιπόν, στην ΑΕΚ έχεις παίξει 4 χρόνια. Εντάξει, το πρωτάθλημα το 89 πιστώνεται και σε εσένα γιατί τη μισή χρονιά ήσουν εκεί. Εγώ αυτό που θέλω να μου πεις είναι κάτι άλλο. Πώς κατάφερε η ΑΕΚ να χάσει το προηγούμενο πρωτάθλημα, το 88, γιατί για μένα το πρωτάθλημα εκείνο δεν χανόταν. Είχε μακράν την καλύτερη ομάδα από όλους. Έγινε ιστορία με τα ούρα του Τσίγκο αυτό τη στιγμή. Γιατί το πήρε η Λάρισα. Βέβαια. Το πήρε στα χαρτιά, δεν το πήρε. Ναι, ρε παιδί μου, στα χαρτιά το πήρε. Αυτό θέλω να σου πω ότι ένα πρωτάθλημα που ήταν τη ΑΕΚ και αγωνιστικά. Ήταν καλύτερη ομάδα και εγώ θεωρώ ότι ναι, θα μπορούσε να το είχε πάρει. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει απομείνει. Εάν δεν άλλαζε σε ένα βράδυ το Πασόκ, δεν άλλαζε το νόμο και τιμωρείται και η ομάδα και όχι μόνο ο παίκτης, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ακριβώς. Και θα φέρουσε ένα βαθμό στην Λάρισα. Ναι. Εκεί ήταν που γράφτηκε το πρωτάθλημα. Εκεί ήταν που. Ναι, ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι και χωρίς αυτό έπρεπε να το πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή τι λάθος έγινε και η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να το διασφαλίσει το πρωτάθλημα ακόμα και με αυτή την υπόθεση. Εις βάρος. Ήταν κάποια παιχνίδια τα οποία δεν πήραμε και εντάξει, αυτό είναι. Για να πάρεις το πρωτάθλημα είναι ένα παιχνίδι, παίρνεις ένα παιχνίδι, χάνεις. Έτσι έγινε. Ναι. Όπως έγινε και πέρυσι με την ΑΕΚ, το χάρισε το πρωτάθλημα. Έτσι, είναι. Φυσικά και το χάρισε. Αλλά θέλω να μείνουμε λίγο στο 88. Θυμάσαι κάποιο παιχνίδι που ήταν καθοριστικό, το οποίο δεν το κέρδισε η ΑΕΚ και ουσιαστικά χάθηκε ο τίτλος αυτό πέρα από την αδικία με τον Τζίκοφ? Μα μου φαίνεται ένα παιχνίδι στην Καλαμαριά, δεν είχαμε και ζητήσει, δεν θυμάμαι, δεν μου περάσει και πολλά χρόνια. Καλά, ήταν και μια σοπαλία με τη Λάρισα νομίζω που είχε έρθει, είχε φέρει, που θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, εσύ αισθανόσουνα τότε σίγουρος για το πρωτάθλημα, θεωρούσες δηλαδή ότι η ΑΕΚ όντως είχε την καλύτερη ομάδα και ότι όντως θα το πάρει? Όλοι οι παίκτες θεωρούσαμε ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Να υποθέσω ότι πολλές φορές η υπερβολική σιγουριά κάνει κακό. Κάνει κακό. Να υποθέσω ότι ο καλύτερος προπονητής για σένα στην ΑΕΚ ήταν ο Τόζα Βεσελίνοβιτς που ήταν εκείνη τη χρονιά. Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα. Μιλάμε για ένα κύριο, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος άκακος, δεν είχε κακία του, δεν φώναξε ποτέ έτσι να ξέρει να νευριάσει. Ήρεμος, δηλαδή η ηρεμία του πάγου μεταφερόταν και μέσα στην ομάδα. Σωστός. Σωστός, έχετε δίκιο βεβαίως. Και νομίζω ότι πραγματικά η ΑΕΚ ίσως έπαιξε και τότε ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο της δεκαετίας. Είναι πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πραγματικά πολύ καλό ποδόσφαιρο. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό γεγονός που το ξέχασα πριν να το αναφέρω και συγγνώμη παράληψή μου είναι ότι μαζί με σένα έφυγαν και άλλοι δύο άνθρωποι το Δεκέμβριο του 88 οι οποίοι είχαν διαγράψει αξιόλογη πορεία στην ΑΕΚ. Έτσι, μιλάμε για τον Χέντρικ Λίνσεν, ο οποίος ήταν πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος λίγους μήνες νωρίτερα. Με εντολή πάλι του Ντούσαν Πάγκεβιτς ή τουλάχιστον με εισήγησή του, αν όχι απευθείας εντολή, και ο Γιάννης Δίντσικος, η σαΐτα της ΑΕΚ. Έτσι, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή τεράστιας εμβέλειας.
κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Δεν είναι με εισήγησή του, ναι, είναι. Αλλά δεν μπορεί τώρα ο προπονητής να διώνει το πρώτο σκόρ της ομάδας. Αυτό λέω κι εγώ. Μα αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή, σου λέω ότι γίνανε τρομερά πράγματα τότε. Τα οποία, όταν σου λέω εγώ τώρα είμαι 63 χρονών και ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί έφυγα από την ΑΕΚ. Καταλαβαίνεις τώρα, αν έχει καταλάβει ο Νίλσον τώρα και ο Γιάννης ο Δίτσκος γιατί πήγαμε από την ΑΕΚ. Καλά, ο Γιάννης βέβαια εντάξει, επειδή είχε. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι παίκτες χωρίς να θέλω τώρα να. Ναι, το ξέρω, μου, ξέρω. Να υποτιμήσω κάποιους συναδέλφους μου και συμπαίκτες μου. Δεν παίξανε πουθενά μετά. Μετά δεν πήγανε πουθενά αυτοί οι παίκτες που πας να πεις. Μετά δεν παίξανε πουθενά. Τώρα, εκείνο το πρωτάθλημα είναι σύμφωνα με πολλούς. Εγώ θέλω εσύ να μου πεις τη γνώμη σου. Είναι η υπόθεση Μύροσλαβ Οκόνσκι και Σπύρου Οικονομόπουλου. Γιατί αυτοί ήταν οι άνθρωποι τελικά που κατέβασαν τα ρολά και που έβαλαν τα γκολ. Ναι, σίγουρα. Η βοήθεια του Οκόνσκι ήταν παιχταράς. Εντάξει, και ήταν και η χρονιά του Σπύρου. 6 πέναλτι είχε βγάλει ο Οικονομόπουλος τότε. Με το Σπύρο είμαστε, να το καταλάβεις, Νέα Σμύρνη μέναμε μαζί, πηγαίναμε μαζί προπόνηση μαζί, ορισμένες φορές με το Σπύρο, ορισμένες πήγαινα με το Θωμάδο Μαύρο, με έπαιρνε με τα μάξι του ή πήγαινα εγώ τον έπαιρνα και πηγαίναμε με Φιλαδέλφια και άμα είχαμε διπλή προπόνηση, πηγαίναμε στο μεσημεράκι, κάναμε πρωί προπόνηση, καθόμαστε στο γήπεδο, δεν ξέρω να γυρίζαμε πίσω. Λοιπόν, για πείτε μου τι μου λέγατε για τον Οκόνς και τώρα ότι ήσασταν μαζί μια παρέα, κάτι τέτοιο λέγατε. Ο Οκόνς ήταν παιχταρτός, δηλαδή ήρθε από τη Γερμανία τότε που είχε από το Αγούργο που είχε έρθει. Καλύτερος ξένος. Καλύτερος παίκτης. Καλύτερος ξένος. Με το Θωμάτο Μαύρο πηγαίναμε μαζί για προπόνηση, έλεγα. Ναι. Και όμως είχαμε διπλή προπόνηση, δηλαδή είχαμε πρωί-απόγευμα. Ναι. Δεν ξαναγύριζαμε πάλι. Ο Θωμάς έμεινε τότε στο Ελληνικό, εγώ Νέα Σμύρνη. Ναι. Και πηγαίναμε στη Βυζαντινή γωνιά δίπλα και τρώγαμε και ήμασταν στο ψυχοθεραπευτήριο. Πω, και εκεί πηγαίνουν κάθε δεύτερη τρίτη μέρα. Το συγχωρεμένο το Κεραμιδόπουλο που ήταν τότε. Το φροντιστή. Πω, τον πατέρα του παιδιού με το μαλλί, το σγουρό, το μακρύ που είχε. Πω, τι μου θυμήσατε τώρα, ναι. Μας είχε σαν παιδιά του, μας είχε. Μα δεν είναι και δεν είναι μόνο. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτοί που φύγανε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μετά φεύγει και ο Πίτας, λίγο καιρό μετά από εσάς, και στο τέλος την ύφη την πληρώνει και ο Κόνσκι. Φεύγει και αυτός μετά. Από 1,5 χρόνο. Δηλαδή. Ο Πάγιοβιτς ήταν περίεργος. Δυστυχώς ήταν περίεργος. Ήταν, αλλά πιστεύω ότι. Δεν ήταν δικές του, κάτι άλλο είχε γίνει. Γιατί άλλαξε και η διοίκηση τότε του Ζαφυρόπουλου, ήρθε ο Γιδόπουλος. Ήταν διάφορα πράγματα. Ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Ναι. Θέλω τώρα να μου πείτε γιατί τη σεζόν 1986-1987 η ΑΕΚ πήγε τόσο άσχημα. Ήταν υπόθεση διοικητικών λαθών αποκλειστικά ή έχει να κάνει με κάτι άλλο και κυρίως με την κόντρα που είχε ο Αλέφαντος με το Μαύρο. Κοιτάξτε να δεις, ο Αλέφαντος με πολύ είχε κόντρα. Είχε και μόνο με το Μαύρο και με το Μανουλά είχε. Δηλαδή έπιανε κάποιους παίκτες παραδείγματος χάρη και τους έλεγε σε αυτό να φάμε αυτό, ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να φας το Μαύρο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Την ιστορία της ΑΕΚ δεν μπορεί να τη φας. Ναι. Δηλαδή είχε τέτοια τρελά πράγματα. Δηλαδή είχε ένα κακό ότι δεν μπορούσε να επιβληθεί σε φίρμες. Ναι. Ήθελε στρατιωτάκια. Να περνάει το δικό του, να τους λέει για να κάνουν πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Τα λάβες. Ναι. Ούτε ο Μανουλάς ήταν τέτοιος, ούτε ο Μαύρος ήταν τέτοιος, οπότε ήρθε η ρήξη. Ήρθε η ρήξη. Βέβαια ο Μανουλάς έμεινε, ο Μαύρος έφυγε και στο τέλος έφυγε ο Αλέφατος, αλλά εδώ. Και μόλις έφυγε ο Μαύρος, βγήκε πρώτος χώρος στον Πανιόνιο. Βγήκε πρώτος χώρος στον Πανιόνιο, βέβαια και έφυγε και ο Αλέφατος μετά. Αλλά εδώ τι γίνεται τώρα. Υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρει ότι ο Αλέφατος δεν λειτουργήσε αυτόβουλα. Ήταν ουσιαστικά μπροστινός. Αν μου επιτρέπει τη λέξη, των ανθρώπων της διοίκησης για να φύγει ο Μαύρος από την ΑΕΚ. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι από τη διοίκηση δεν τον θέλαν τον Μαύρο. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί... Δεν το ξέρω, αλλά θα σου πω και κάτι άλλο που δεν πιστεύω ήταν αυτό. Εγώ όταν με τον Αλέφαντο είχα κάνει εγχείρηση αμυγδαλές. Ναι. Διότι ήταν σε κάποια παιχνίδια που κουραζόμουν, παιδί μου, χωρίς να έχω κάτι. Ας πούμε, και ψάχνουμε, βρήκαμε ότι είχα πιάσει αμυγδαλές. Και τις έβγαλε τις αμυγδαλές, επανήλθα και παίζαμε την Κυριακή, δεν θυμάμαι, στο Ολυμπιακό Στάδιο με κάποιον και την Παρασκευή
Με έχει βάλει κανονικά να παίξω με την 11η. Ναι. Και πάμε στο γήπεδο. Mm-hmm. Βλέπω ότι η 11η είναι εκτός 16ης. Πω. Όχι 11ης, είμαι εκτός 16ης. Μάλιστα. Και πάω και κάθομαι στα επίσημα. Και έρχεται ο πρόεδρος, ο Ζαβερόπουλος. Και μου λέει, Πόλτη, γιατί δεν παίζει, μου λέει. Του λέω, με απέκλεισε. Και μου λέει ο Ζαφυρόπουλος, το τελευταίο του παιχνίδι είναι. Και μετά τον έλειξε από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν προηγημένη απόφαση μάλλον να φύγει ο Αλέφαντος. Δεν νομίζω ότι δεχόταν, γιατί άμα δεχόταν από αυτό τον κρατάγανε, δεν τον διώχνανε. Mm-hmm. Ναι, σωστό, σωστά. Ναι, όχι. Για μένα αυτό λέει. Η αρχή του κακού εκείνη τη σεζόν ήταν από την εποχή του Φαφιέ. Που ήρθε ή ήταν καλός αυτός ο προπονητής, απλά τη χάλασε την ομάδα Λεφαντός. Μια χαρά ήταν ο Φαφιέ. Μια χαρά ήταν. Οι παίκτες ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Και δούλευε και ήταν σωστός. Μπορεί να μην ήταν ο προπονηταράς ο αυτός, αλλά ήταν και δίκαιος ήταν και δούλευε. Μια χαρά ήταν οι παίκτες, δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τον Φαφιέ. Δηλαδή τα προβλήματα ξεκίνησαν από τότε που ήρθε ο Λεφαντός. Αυτά τα προβλήματα ξεκίνησαν από τότε που ήρθε ο Μπαϊρίτς. Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα. Η ομάδα εκείνη τη σεζόν δεν βγήκε ούτε καν Ευρώπη, έφτασε σε τέτοιο σημείο. Δεν ξέρω, εσείς είχατε σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγετε τότε από την ΑΕΚ? Μιλάω για τη χρονιά του Αλέφαντου, που η ΑΕΚ πραγματοποιεί μία από τις χειρότερες πορείες στην ιστορία της, έτσι. Όχι, 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 εγώ δεν είχα σκεφτεί να φύγω, όχι. Mm-hmm. Εγώ δεν είχα σκεφτεί να φύγω καθόλου, τίποτα. Εγώ ήμουν μια χαρά, ήμουν στην ΑΕΚ. Και πού αποδόθηκε τελικά εκείνη η κακή χρονιά? Στη διοίκηση, στον Αλέφαντο, στους παίχτες, στον κόσμο, πού? Γενικά σε όλους. Δεν είναι να πεις ότι είναι θέμα μόνο διοίκησης. Πιο πολύ είπαν ότι είναι θέμα διοίκησης. Αν θυμάσαι για τα επεισόδια που είχαν γίνει με τον Ηρακλή το πρώτο τελευταίο. Ναι, βέβαια, το θυμάμαι φυσικά. Το θυμάσαι. Τότε εγώ έβαλα τον γκολ που κερδίσαμε. Ναι. Η άποψή σας για τον Ζαφυρόπουλο ποια είναι? Γιατί και αυτός είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο το οποίο έχει κατηγορηθεί από πολλούς. Εγώ πιστεύω ότι για την εποχή του δεν είναι ότι ήταν σφαγκωραμένος, ότι έβαζε λεφτά για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Τώρα ήταν, μπορεί να μην είχε σωστούς συνεργάτες. Πολλά ήταν. Θέλανε κάποιοι να τον διώξουν και αφού δεν μπορούσαν οι ίδιοι, βάλανε μπροστά τον κόσμο. Βάλανε μπροστά. Αυτά που γίνανε, λέει, στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, ήταν φως φανάρι δηλαδή. Δεν μπορείς τώρα να αεκτζίδες να τσακώνται μεταξύ τους, οι μισοί να θέλουν τους Ζαφυρόπουλο και οι άλλοι να μην τον θέλουν. Όπως έγινε μετά και με τον Μπάγκεβιτς, να το ξέρω, το καταλαβαίνω. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Τώρα, να σας ρωτήσω αν είχατε φανταστεί ποτέ στη ζωή σας, ήταν ανόητη ερώτηση, αν είχατε φανταστεί ποτέ όταν ξεκινήσατε το ποδόσφαιρο ότι θα παίζατε με τη μεγαλύτερη αντίπαλες, με τη μεγαλύτερη Ρεάλ όλων των εποχών, έστω και για 12 λεπτά στο Ολυμπιακό στάδιο, απέναντι σε μια ομάδα απίστευτη. Νομίζω ότι δεν έχετε συναντήσει καλύτερη ομάδα από αυτή, με Βαλντάνο, Μπουντραγκένιο. Παίξατε και στο Περναμπέο, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά θυμάμαι στο ΆΚΑ, επειδή είναι η επική νίκη της ομάδας με ένα 0 και αντικαταστήσατε τον άνθρωπο που πρωταγωνίστηκε για τον γκολ, έτσι, τον Παπαϊωάννου, που είχε κάνει το σουτ και μετά πήγε ο Εστερχάζη από εκεί και την ακούμπησε για να πει. Εντάξει, εντάξει, για πείτε μου και τα συναισθήματα. Ούτε σαν τρελά μόνια να το φανταστεί αυτό. Ποιος θα το φανταστεί αυτό το πράγμα. Μιλάμε για μια Ρεάλ, να πούμε στον κόσμο, με Βαλντάνο. Όχι μόνο στη Ρεάλ, και στην Ίντερ, έτσι. Τώρα, και στην Ίντερ. Σωστό, με Ρουμενίγκε. Στην Ίντερ τότε έπαιζε η εθνική Ιταλία. Βεβαίω, ήταν ο Ρουμενίγκε, ήταν ο. Ρουμενίγκε, Ζέγκα, Μπέργομη, Αλτομπέλι. Μασαρέλα. Βέβαια, βέβαια. Τρομερή ομάδα. Εθνική Αργεντινή, Γερμανία, Εθνική Ιταλία. Ναι, ναι, όντως, πραγματικά. Ήταν μια χρονιά μετά αυτό. Ήταν πρώτα η Ρεάλ και μετά η Ίντερ. Θέλω να μου πείτε, θέλω να σταθούμε λιγάκι και να μου πείτε πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε σε αυτά τα 12 λεπτά. Πέρα από το δέος, φυσικά, πώς αισθάνονται όλοι, φοβηθήκατε καθόλου, ήσασταν τρακαρισμένος? Γιατί τώρα μιλάμε, συναντάτε Βαλντάνο, Μπουντραγκένιο, Ούγκο Σάντσες. Δηλαδή, μιλάμε για μια απίστευτη ομάδα, έτσι. Να σου πω ειλικρινά κάτι. Ναι. Αυτά τα σκέφτεσαι όταν είσαι έξω από το γήπεδο. Mm-hmm. Ότι θα παίξω με τον Βαλντάνο, με τον Τρεγένιο, με τον Σάντσες, με αυτούς, έτσι. Mm. Με τον Μίτσελ, τον Κορντίγιο, τον Καμάτσο. Μιλάμε τώρα για παιχταράδες, εντάξει. Mm. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, θέλεις είναι ο εγωισμός, θέλεις είναι, τα ξεχνάς όλα. Πλέον είσαι εσύ και αυτοί. Mm-hmm. Τους βλέπεις απλώς σαν αντίπαλους, δεν κοιτάς αν είναι ο Κουτρακένιο ή αν είναι όποιος είναι. Θέλω να μου πείτε τώρα. Έτσι, ναι, έτσι ναι. Πηγαίνεις και μπροστά, έτσι. Ακριβώς. Και άλλα πράγματα. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Θέλω τώρα να μου πείτε, για ένα είναι διπλό το ερώτημα, πώς κατάφερε η ΑΕΚ και την κέρδισε αυτήν την ομάδα που δεν το πίστευε άνθρωπος και γράφτηκε και στον ύμνο της και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου, και πώς παραδόθηκε τόσο νωρίς
στο Μπερναμπέο. Γιατί είναι 5-0 το αποτέλεσμα. Για να είμαστε ειλικρινεί τώρα, έτσι. Ναι. Και μέσα, δεν έπρεπε να κερδίσουμε. Ναι, αλλά κερδίσαμε όμως. Ναι. Λοιπόν, παίζαμε με μια Ρεάλ τότε, ναι, με αυτού του παιχταράδε που είχε, mm-hmm, που μπορούσε να πάει εκτό έδρα, πήγαινε στη Γερμανία και είχαν 2-0, mm-hmm, και πήγαινε μέσα στο Μπερναμπέο και τη έβαζε έτσι για πλάκα 5 γκολ. Ναι, όντως. Εμείς, τι. Μέσα στο Μπερναμπέου, τι είμαστε τώρα, είμαστε μια κοκκίδα, είμαστε και παίζαμε τώρα με τη Ρεάλ. Ακριβώς. Οπότε είμαστε 4-0 σε κάποια φάση. Ναι. Και πετάγεται ένα γήπεδο, είχε γύρω στους 60.000 κόσμο μέσα, δεν ήταν, ναι, γεμάτο. Ναι. Και πετάγεται ο κόσμος στον αέρα. Και γυρίζω στο Στέλιο, γιατί λέω: Στέλιο, φάγαμε και άλλο γκολ. Όχι, μου λέει, ρε, έβαλε γκολ, μου λέει, έφαγε γκολ η Μπαρσελόνα, μου λέει, βγήκε στα Μάντριχτ, μου λέει, και πανηγυρίζουν, μου λέει. Άκου να δει. Φαντάσου να δει. Ναι, γιατί, ναι, λέω: Στέλιο, για να γλιτώσουμε, πρέπει να κρεμαστούμε στα δοκάρια. Ναι, δεν γίνεται. Όντω. Όντως. Όντως. απλά μου κάνει εντύπωση γιατί η απότομη μεταβολή. Δηλαδή, γιατί στο πρώτο μάτσο η ΑΕΚ έχει κερδίσει και χωρίς να δεχτεί γκολ, και γιατί στο δεύτερο το 5-0 μπορεί να φαίνεται και λογικό γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Αλλά στο πρώτο παιχνίδι. Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας? Υπήρχε κάποια συμβουλή του αγώνια, κάποια στρατηγική από το Γιάτσεκ Μοκ τότε και κέρδισε το μάτς? Πώς καταφέρει και κέρδισε αυτήν την ομάδα? Η στρατηγική τότε ήταν να μην φάμε γκολ. Ναι. Όσο το δυνατόν να μπορούμε να μην τους έχουμε μέσα στην περιοχή μας, αλλά ήταν δύσκολο με τους παίκτες που είχε η Ρεάλ να τους κρατήσει έξω. Αν θυμάσαι, είχαν χάσει πολλές ευκαιρίες. Ναι, είχαν χάσει, ναι. Και εμείς αν μπορούσαμε να χτυπήσουμε στις αντιπιθέσεις, όπως με αντεπίθεση το βάλαμε τον γκολ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, σωστά. Τώρα μέσα στον Μπερναμπέου, mm-hmm, ό,τι και να κάνεις, όσο και άμυνα να παίξεις, μιλάμε με μπαίνανε από αριστερά, από δεξιά, ο Σάντσες ήταν ένα 50, σηκωνόταν στο Θεό για κεφαλιά, όντως, ναι, Μπουτραγγένιο από δεξιά, μιλάμε για ομάδα δηλαδή πλήρης. Με παιχταράδες τώρα, έτσι, τις Ισπανίες τώρα, mm, μέσα γυρά. Και βλέπω και πολλούς αμυντικούς, επειδή έχω τη 14άδα τώρα, τη 13άδα συγγνώμη τώρα, δηλαδή βλέπω ότι εκτός από τον Αρβανίτη που ήταν τερματοφύλακας, βλέπω Χατζή αμυντικός, Αρμόδωρος αμυντικός, Μανολάς αμυντικός, εσείς αμυντικός, Γιωργαμλής αμυντικός, Καραγκιοζόπουλος το ίδιο, Ακριβόπουλος πάνω κάτω σε αυτά τα επίπεδα, Παπαϊωάννου αμυντικός μέσος. Δηλαδή ουσιαστικά τα 6-7 από τους 11 που ξεκινήσαν ήταν αμυντικογενείς παίχτες. Ακριβώς, μα αυτό ήταν και το σκεπτικό, ότι, mm, να μην σου πω όσο πιο λίγα φάμε, ναι, να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε έξω και όσο το δυνατόν να φάμε αργότερα το πρώτο. Αυτό. Αλλά είναι λίγο δύσκολο εκεί μέσα. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ήταν η Real Madrid. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Πραγματικά, συμφωνείτε ότι ήταν η καλύτερη Real όλων των εποχών αυτή, γιατί έτσι λένε πολλοί. Ήταν, ναι. Δηλαδή, ακόμα καλύτερη και από την ομάδα του Ρομπέρτο Κάρλος, ας πούμε, πολλά χρόνια αργότερα. Ναι, από είχε, καταρχήν είχε τους μισούς της μισής Εθνικής Ισπανίας. Βέβαια. Εθνική Μεξικού είχε. Βέβαια. Και είχαν ξεκινήσει, νομίζω, ουσιαστικά με ένα φουνταριστό κυνηγό, το Σάμπεργκ, ο οποίος Σάμπεργκ, ναι. Γιατί θέλω να το συνδέσουμε τώρα με την Ίντερ. Στο πρώτο ημίχρονο χάνει δύο ευκαιρίες το μάτς με την Ίντερ μέσα στο Μιλάνο. Απίστευτες. Και από πέρα πάνω στη γραμμή σταματάει ο Ζέκα την μπάλα πάνω στη γραμμή. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο. Που φάγαμε είναι offside καθαρό. Ναι. Με την Ίντερ, ναι. Έβαλε ο Ρουμενίγκη που κυνήγησα εγώ και είδε ότι τον προλαβαίνω. Και κάνει τάκιν αυτό, τάκιν εγώ και έβαλε γκολ με τάκιν μέσα από την περιοχή. Έναν διαιτητή που έπαιζε μισό 95-5. Ναι. Γιατί τότε οι Ιταλοί είχαν τα προνόμια με τις διαιτησίες και αυτά. Mm-hmm. Και αυτό μου φαίνεται γιατί δεν ξαναέπαιξε μετά πάλι. Ναι. Και χάσαμε 2-0 τότε που άδικα για μένα. Ναι, άδικα, συμφωνώ. Και μέσα εδώ που μας ακύρωσε τον γκολ στο ημίχρονο που βάλαμε τον γκολ και σφίριξε τη λήξη του ημίχρονου που πήγαινε πάρα τα δίκτυα. Και σφίριξε τη λήξη του ημίχρονου, βέβαια, ναι. Θεωρείς ότι. Εντάξει, σε αντίθεση με τη Ρεάλ που δεν θα μπορούσε να την περάσει και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ναι, την Ίντερ θα μπορούσε τουλάχιστον να την κοντράρει. Μπορούσε. Κατ' ουσία την κόντρα, ρε, αλλά δεν βγήκαν τα αποτελέσματα, ναι. Και μέσα εδώ την κοντράραμε. Πάγαμε ένα γκολ, ένα μηδέν και χάσαμε τρεις κλασικές ευκαιρίες. Τη μία μάλιστα τη θυμάμαι τώρα γιατί ήμουν πρωταγωνιστής εγώ σε μία. Πέρασα τέσσερους παίκτες από την άμυνα, πήρα την μπάλα, πέρασα τέσσερους παίκτες. Και βγήκαμε δύο εμένα με το Θωμά το μαύρο και την μπάλα και πλασάρι έξω ο Θωμά στο 0-0. Πω, ρε. Θυμάμαι λες και είναι τώρα. Μπορούσαμε να την κοντράρουμε. Αλλά ναι, σου λέω και πάλι, είχε τότε το αβαντάζ της η Ιταλία. Τότε τα είχαν. Για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου χώρισαν σύντομα οι δρόμοι της ΑΕΚ με το Φαφιέ? Γιατί ο Φαφιέ ήταν αυτός που κατέβασε την ομάδα με την Ίντερ, αυτός που έστησε την ομάδα η οποία ξεκίνησε πολύ καλά. Αλλά στην πορεία τι έγινε και χώρισαν οι δρόμοι σας?
και ξέρεις και εμείς έμπαιζα από όλους περισσές τότε. Δεν ασχολούμαστε με τώρα γιατί έφυγε ο ένας, γιατί έφυγε ο άλλος. Εντάξει, σκεφτόμαστε τώρα κάποια πράγματα, αλλά όταν είσαι μέσα στο γήπεδο τώρα και είσαι, πάντα λες ότι είναι θέμα της διοίκησης. Έτσι αποφάσισε η διοίκηση και έκανε. Εμείς σαν παίκτες λέει τι μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι, εντάξει, όχι, δεν μπορούσα να κάνετε τίποτα. Απλώς... Δεν έχει δώσει και κανένας σε μια αυτή, γιατί έφυγε ο ένας, γιατί έφυγε ο άλλος. Ναι. Γιατί ο άλλος. Απλά επειδή ήταν ένας προπονητής ο οποίος τέλος πάντων είχε κάποια καλά πράγματα στην ΑΕΚ. Δηλαδή δεν ήταν. Όχι μόνο είχε κάνει κάτι καλά, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ θέμα. Ναι. Σωστός. Κύριος. Κύριος μόλις σημασία της λέξης. Είχε ξαναγκάθει. Στο ποδόσφαιρο έτσι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω για το αλής του μνήμης παιχνίδι που έχει γίνει τεράστιος ντόρος ακόμα και σήμερα και εννοώ για το μάτσο του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Αν θες να πεις εσύ κάτι, το λες. Εγώ δεν έχω στοιχεία για να πω κάτι για αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Είμαι πρωταγωνιστής ίσως. Έπαιζες εκείνο το μάτσο, δεν έπαιζες. Κοίταξε να δεις. Όπως γίνανε τα πράγματα και σε ποιες εφημερίδες τα διαβάσαμε. Έτσι, μπράβο. Σωστός. Αυτή τη στιγμή σε μένα με είχε καλέσει και ο ανακριτής τότε. Γιατί είχε ανακατευθεί και το όνομά μου σε κάποια φάση. Δηλαδή από την άποψη ότι. Λένε ότι ο Θεολόγης είχε πει ότι θα φτιάξουν και τα χοκοκαλιά. Δηλαδή τα στόπερ, το αμυντικό χάφ. Καλά, αυτές είναι σαχλαμάρες τώρα, με συγχωρείτε τώρα. Αυτέ δεν. Όχι, όμω να δει. Εγώ επειδή ήμουν και λίγο έτσι εξυπνούλησε βλάχος από την Τρίπολη. Ναι. Μόλις έμαθα ότι ανέφερε το όνομά μου, του λέω του Βεσελίνοβιτς. Ναι. Εγώ δεν παίζω σήμερα. Μου λέει γιατί, του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει όχι, μου λέει δεν παίζω, του λέω. Δεν έπαιξα. Μπήκα αλλαγή. Α, δεν το θυμάμαι αυτό. Μπήκα αλλαγή και την ώρα που ζεσταίνομαι και σηκώνουμε το σημαδάκι να βάλουμε, τρώμε τον κόλλο με Μητρόπουλο. Ναι. Εκεί που έγινε το κόρνερ, εκεί και άστο εγώ, άστο εσύ. Και φάγαμε τον κόλλο. Απλά έχουν. Κάλεσε και αθλητικό δικαστή τότε και του είπα: τι ξέρω τι λέω. Να κατέβει το όνομά μου, του λέω χωρίς να υπάρχει λόγος. Άμα έχει εσύ, του λέω κάποια στιγμή. Εντάξει, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς του είπα. Εντάξει, απλώς είναι κάτι το οποίο συζητιέται ακόμα και σήμερα. Συζητιέται, αλλά δεν έχουμε βρει και. Δεν έχουμε βρει στοιχεία. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω όντως πραγματικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, φεύγει εσύ από την ΑΕΚ το Δεκέμβρη του 88. Λίγο πριν κατακτήσεις και στεφτείς πρωταθλητής, αν και ουσιαστικά έχει στεφτεί ήδη πρωταθλητής, και πας στο Διαγόρα Ρόδο, ο οποίος είναι αλφαθνική και αυτός νομίζω, έτσι. Ναι. Με Αρχοντίδη, συγχωρεμένο Αρχοντίδη. Με τον Αρχοντίδη, ναι. Μάλιστα. Το Αρχοντίδη έκατσε εκεί, έκατσε ένα χρόνο. Έκατσε ένα χρόνο. Έχει βάλει και ένα γκολ εκεί. Δεύριο, ναι, προσπαθήσαμε εκεί, γιατί εντάξει, κάναμε πολύ καλή πορεία όταν πήγα. Δηλαδή για δύο βαθμούς πέσαμε. Έκατσα και με το Δεκέμβριο βήτα εθνική και μετά έφυγα. Γύρω ένα... πάλι εδώ στα Πάτρια Εδάφη, στην Τρίπολη. Όχι, εδώ μου λέει ότι πήγες στην Ξάνθη. Όχι, Ξάνθη, όχι. Με μπερδεύουνε με ένα άλλο χατζόπιτο που πήγανε. Α, δεν έχεις παίξει στην Ξάνθη. Όχι, ποτέ. Πήγες στο Πανακαδικό. Ναι. Όχι, σαν αντίπαλος έχω παίξει μόνο, δεν έχω πάει στην Ξάνθη. Είχες προλάβει συμπαίχτη τον Κωστίκο στο Διαγόρα. Όχι, είχε φύγει ο Κωστίκος. Α, είχε φύγει ο Κωστίκος. Άρα εσείς με τον Αρχοντίδη είχατε πέσει κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Πρέπει να ήσουν με τον πατέρα του Βέλιου τότε. Όχι, ούτε ο Βέλιου. Ούτε αυτός και μείνει. Τέλος πάντων, η ομάδα. Ο Χρήστος ο Ψεύτης ήταν. Ο Ψεύτης του Ολυμπιακού, ο παλιός, ναι, βέβαια. Ναι, ο παλιός, ναι. Ο Ρουτζέρης πρέπει να ήταν. Ο Ρουτζέρης πρέπει να ήταν. Ο Ρουτζέρης, όχι, δεν ήταν. Ούτε και αυτός και φύγει. Ήταν πιο μετά αυτός. Τέλος πάντων, γιατί η ομάδα έπεσε τότε, κατά τη γνώμη σου. Ο Καμπούρης ήταν πολύ τότε. Ναι, γιατί η ομάδα έπεσε, κατά τη γνώμη σου τότε. Δεν είχε κάνει καλό πρώτο γύρο. Στο δεύτερο γύρο έκανε σχεδόν προβληματισμό. Και πέσαμε για δύο βαθμούς σε ένα παιχνίδι που χάσαμε μέσα στη Ρόδο. Από ποιον θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Ο Αρχοντίδης ισχύει ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρός προπονητής και κατά κάποιον τρόπο δημιουργούσε με αυτό προβλήματα με τον κόσμο, με τους παίχτες. Δηλαδή, πολλοί παίχτες, ας πούμε. Ήταν αυστηρός και φώναζε, ήταν και απόλυτος για αυτοσυρωτημένα πράγματα. Ναι. Κάπου πήγε στο τέλος να συμβιβαστεί λίγο και αυτά, αλλά πλέον είχε χαθεί το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν της παλιάς. Ήταν της παλιάς σχολής προπονητής αυτός και. Ναι, της παλιάς σχολής ακριβώς όπως το είπες. Δηλαδή ουσιαστικά δεν μπορούσε να συμβιβαστεί, εννοείς, με παίχτες γενικά. Ναι, γενικά δεν μπορούσε. Δηλαδή έπρεπε πάντα αυτός να έχει δίκιο. Δηλαδή έπρεπε η γνώμη η δικιά του να ότι είναι η σωστή. Βάλαβες, τι λέω.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ξέχασα να σε ρωτήσω, Σινάκ, τη χρονιά του Σαγόνια, για να μην το παραλείψουμε και αυτό. Η ομάδα στήθηκε για να διαγράψει πορεία πρωταθλητισμού. Το έπραξε αυτό. Εντάξει, έφτασε μέχρι την πηγή, αλλά νερό δεν ήπιε. Ήτανε τόσο πολύ καλός ο Παναθηναϊκός του Πάκερτ που πήρε double εκείνη τη σεζόν, ή απλά νομίζεις ότι η ΑΕΚ κάπου για κάποιο λόγο στέρεψε από δυνάμεις? Ήτανε καλός ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ήτανε, αλλά κάπου και εμείς μείναμε από δυνάμεις, μου φαίνεται. Γιατί είχε πολύ καλό ρόστερ η ΑΕΚ τότε, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για Σάμπερκ, μιλάμε για Στερχάζη, μιλάμε για Δίντσικο, μιλάμε για Μαύρο. Μιλάμε μια επιθετική γραμμή τώρα, μισοεπιθετική γραμμή απίστευτη. Είχε, αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα. Δεν διαφωνώ. Απλά θεωρείς ότι θα την χαρακτηρίσεις, με δεδομένη και τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ρεάλ, θα την χαρακτήριζες πετυχημένη αυτή τη χρονιά, ή σου μείνει επικρία για την απώλεια του πρωταθλήματος? Μόνο η απώλεια πάντα σου μένει για το πρωτάθλημα. Εγώ θα προτιμούσα να μου πάρει το πρωτάθλημα και σε μου φάει και 5 γκολ από τη Ρεάλ. Εντάξει, πολλοί δεν συμφωνούν σε αυτό, γιατί ξέρεις ότι η νίκη με τη Ρεάλ έμεινε στην ιστορία. Γράφτηκε, σου ξαναλέω ότι γράφτηκε και στον ύμνο της ομάδας. Εντάξει, αλλά δεν ασχολεί κάτι, γράφει και αυτό κάποτε θα ξεχαστεί. Το πρωτάθλημα δεν ξεκινιέται όμως. Θα γραφτεί στην εντάξει, κερδίσαμε τη Ρεάλ. Άλλο να παίρνει το πρωτάθλημα και άλλο να κερδίσει τη Ρεάλ. Γιατί μία φορά γίνεται αυτό, δεν πρέπει να ξαναγίνει. Να ξανακερδίσει τη Ρεάλ, άμα ξαναπαίξουμε. Εκείνη τη Ρεάλ που παίξαμε έτσι. Η αντιμετώπιση που είχες από τα διαιτητικά όργανα, θεωρείς ότι δεν ήταν τόσο ευνοϊκή όσο ο Παναθηναϊκός, όπως λένε οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ? Ισχύει αυτό? Ήτανε παντοκρατορία Βαρδινογιάννη? Κάθε χρονιά, ναι. Και τώρα όπως βλέπεις, ναι. Κάποια ομάδα έχει την έννοια της διαιτησίας για να πάρει το πρωτάθλημα. Άσχετα εμείς πέρυσι, εάν μας δόθηκε η ευκαιρία σε ένα παιχνίδι τρεις φορές να πάρουμε το πρωτάθλημα και το χαρίσαμε. Ναι. Γιατί στην Τούμπα μας δόθηκε τρεις φορές η ευκαιρία να πάρουμε το πρωτάθλημα. Βέβαια. Εννοείται. Και την ισοπαγία το παίρναμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και την νίκη το παίρναμε. Και υπάρχουν και άλλα δύο μάτς. Ένα στη Φιλαδέλφια, ένα στο Αγία Σοφία από Παρένα, που είναι από 2-0-2-2, και ένα ξανά στην Τούμπα που γίνεται το 0-0. Ένα παιχνίδι κερδίζεις, ένα παιχνίδι χάνεις, παίρνεις ή χάνεις το πρωτάθλημα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά ξέρεις τώρα, παντοκρατορία Βαρδινογιάννη τα χρόνια τα δικά σου, παντοκρατορία Κόκαλη τα χρόνια των ποδοσφαιρικών σου απογόνων, παντοκρατορία τώρα Γκαγκάτσι και του Αλουνού του Μπριάκου, στο τέλος τι, πότε θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ δηλαδή? Αυτό εννοώ. Έλεγα ότι πότε θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αν κάθε περίοδο έχουμε παντοκρατορία των άλλων ομάδων? Μα τόσα χρόνια είχαμε παντοκρατορία του Ολυμπιακού. Και πιο παλιά του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Λοιπόν, πέρυσι μας δώσει η ευκαιρία, γιατί είχαμε και κάποια ομάδα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, να πάρουμε το πρωτάθλημα, τους το χαρίσαμε. Φέτος τώρα πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα διοικητές. Παρότι εχθές, εντάξει, παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο, βάλαμε ένα γκολ. Στο δεύτερο παίξαμε ένα δεκάλεπτο, βάλαμε ένα δεύτερο γκολ. Κλασικές ευκαιρίες ήταν και το μόνο παιχνίδι που δεν κάναμε ευκαιρίες. Εντάξει, είχαμε και προβλήματα. Μισό λεπτό. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεν έπαιξε, Μουκουντή και Βίντα. Ξαφνικά ο Λιβάη Γκαρσία αντιμετώπισε πρόβλημα. Να σου πω και κάτι όμως. Ναι. Έτσι όπως έχουμε τώρα δει την ΑΕΚ, ναι. Όταν περνάει η μπάλα το κέντρο και πηγαίνει προς την περιοχή μας, αρχίζουν τα καρδιοχτύπια. Ναι, εντάξει. Άρα θέλει η ΑΕΚ center back, αυτό μου λες αυτή τη στιγμή τώρα. Θέλει να δέσει άμυνα. Τώρα θέλει center back, θέλει δεξί back, θέλει αριστερό back. Εντάξει, κυρίως. Ναι. Οι κλασικές ευκαιρίες εχθές είχε τρεις ο Βόλος. Σου είπα. Ήταν το ναι. Μόνο παιχνίδι, δεν κάναμε ευκαιρίες. Γιατί αυτοί οι παίκτες παίζουν, δηλαδή τι είναι, δεν είναι καλοί παίκτες. Όχι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Ο Μίτογλας με τον Γκάλεντς που αντικατέστησαν το Βίντα και το Μουκουντή έχουν να παίξουν πολύ καιρό βασικοί. Ναι, αλλά εγώ το Βίντα τον είδα μια χαρά στο παιχνίδι του. Όχι το Βίντα, τον Γκάλενς λες με το Μίτογλου. Έλα μ' ακούς. Ναι. Ακούς. Ναι, λέω τον Γκάλενς με το Μίτογλου. Γιατί είχαμε... Εγώ ναι. Λέω ο Μίτογλου ήταν πολύ καλός. Ναι, εντάξει, αλλά έχουν να παίξουν... Δεν έκανε κάποια λάθη. Ναι, αλλά έχουν να παίξουν καιρό βασικοί αυτοί, δεν είναι δηλαδή... Ναι, καταλαβαίνω, εντάξει ρε παιδί μου, να κάνεις κάποια καιρό τέσσερα, αλλά δεν μπορώ εγώ να καταλάβω ότι αυτό που ακούω τώρα ότι είναι κουρασμένοι οι παίκτες. Τι κουρασμένοι, άμα είναι παίκτες τώρα κουρασμένοι, όχι, τα παιχνίδια πρωτάθλημα. Όχι, τι κουρασμένοι. Τα παιχνίδια Ευρώπη, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εκτός αυτού τώρα βλέπω ότι έχει πολλούς φιλικούς τραυματισμούς. Πού οφείλεται αυτό κάτι, γνώμη σου?
για μένα τρεις λόγοι υπάρχουν. Για πες. Ή πολλή προπόνηση, ναι. Ή καθόλου προπόνηση, ναι. Ή κακή ζωή. Αυτά είναι. Μπορεί να είναι και τα τρία μαζί σε αναπόσπαστα χρονικά διαστήματα. Μπορεί. Σε διαφορετικά χρόνια, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ακριβώς αυτό. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δηλαδή. Mm-hmm. Ότι θα συνέβη τώρα και οι καινούργοι παίκτες ακόμα δεν έχουν αφομοιώσει το σύστημα παίζει ΑΕΚ. Δηλαδή, χτες είδα ορισμένες φορές, δηλαδή, κάνανε κάποιες κάθετες πάσεις τώρα στο center for μας, στο καινούριο. Νομίζω ότι ήταν ο Γκαρσία που θέλει τις κάθετες πάσεις. Ναι, κατάλαβα. Που είναι γρήγορος και αυτό, κατάλαβες. Mm-hmm. Μέχρι να μάθουν το παιχνίδι, και αυτός να μάθει το παιχνίδι των συμπαίκτων και οι συμπαίκτες το παιχνίδι αυτού, θέλει κάποιο χρόνο, εντάξει. Mm-hmm. Ήσουν υπέρμαχος της άποψης να παραμείνει ο Αλμέιδα μετά την απώλεια του περσινού πρωταθλήματος, τι θεωρείς ότι εκθέλει μεγαλύτερο προπονητή? Κοιτάξτε να δεις, εγώ είμαι πάντα της άποψης, τον προπονητή τον κάνει υπέρταση. Μάλιστα. Ο Μπάγιρης ήρθε στην ΑΕΚ και πήρε όλη την αφρόκρεμα. Γιατί πήγε σε κάποια άλλη ομάδα να μην έχει υπέρταση. Γιατί στον Ολυμπιακό τι έκανε, στον ΠΑΟΚ τι έκανε, στον Άρη τι έκανε. Αυτό ακριβώς. Στον Ατρόμητο τι έκανε. Δηλαδή αν παίρναμε έναν άλλον προπονητή εμείς με αυτούς τους παίκτες, τι το διαφορετικό θα έκανε. Ήρθε από Αλμέιδα, δεν τους ξέρει. Αλλά θέλει κάποιο χρόνο. Και για να προσθέσω, κάτι, είδε, συγγνώμη, ψηφιακόπτω, είδε ότι ο Μπάγκεβιτς όταν βγήκε από τα σύνορα δεν πέτυχε κάπου. Δηλαδή και στον Ερυθρό Αστέρα και στην Εθνική Ιουγκοσλαβία έκατσε 2-3 μήνες. Όταν πηγαίνει σε μια ομάδα και του νίκησε του προέδρου σου και του παίρνει όποιου παίκτε θέλει και του παίρνει. Είναι λογικό, είναι να πάει καλά η ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι οι παίκτε κάνουν το προπονητή και όχι οι προπονητέ του παίκτε. Ακριβώς. Άρα είσαι υπέρ τη άποψη ότι πρέπει να στηριχτεί η το μοντέλο Ματία Αλμέιδα. Βεβαίω πρέπει να στηριχτεί. Αλλά χρειάζεται και υπομονή όμω. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη τώρα με τόσου παίκτε που πήρε η ΑΕΚ. Πρέπει και να μεταξύ τους να μάθουν το παιχνίδι ένα στο άλλο. Γιατί χάθηκε το περσινό πρωτάθλημα, λόγω ατυχίας, λόγω αυτοκτονίας, λόγω ανικανότητας, λόγω ξέρω κάτι, κάποιου άλλου λόγου? Δεν μπορώ να το αξίζω. Δηλαδή ήταν κάποια παιχνίδια που μπορούσε η ΑΕΚ να τα χάσει, τα κέρδισε και κάποια πρέπει να τα κερδίσει, τα έχασε. Και έρχεσαι στο τέλος στην Τούμπα και παίζεις ένα πρωτάθλημα. Και σου δίνει τη ευκαιρία μία, δύο φορές να πάρει το πρωτάθλημα και να το παίρνεις. Από εκεί και πέρα τι να πεις. Ναι. Ίσως είναι και θέμα ατυχίας, δεν ξέρω. Γιατί έφαγε και κάποια γκολ που δεν τρώγονται. Ας πούμε, τρώγονται μια φορά στους 5 μήνες. Δηλαδή, αν δεις τα γκολ που έχουμε φάει, λίγα είναι αυτά που φάγαμε και το ευχαριστηθήκαμε. Δηλαδή. Ακριβώς. Όλα τα άλλα είναι εντάξει. Ναι, όντως πραγματικά. Και έκανε και πολύ καλές εμφανίσεις, να το τονίσουμε αυτό, και στην Ευρώπη η ΑΕΚ. Μπορεί να μην έφτασε ψηλά, αλλά έπαιξε με πάρα πολύ καλές ομάδες. Καταρχήν έπεσε σε έναν όμιλο Europa League που είναι όμιλος επίπεδο Champions League και έπαιξε πολύ καλά. Ναι. Δεν έπαιξε άσχημα. Έπαιξε, αλλά και το παιχνίδι με την ΟΑΕ αυτό είναι. Εντάξει, αυτό ήταν φέτος. Είναι, είναι και δύσκολο για την ΑΕΚ το χάσιμο του πρωταθλήματος πέρυσι. Που δεν κέρδισε στη Λαμία, που αποκλείστηκε από την ΟΑ, ναι. Όλα αυτά αν τα μαζέψεις μαζί, είναι ψυχολογικό και για τους παίκτες και για τον κόσμο. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα απαντιστροφούμε από αυτά τα τρία πράγματα, θα πάει καλά η ΑΕΚ. Ναι. Τους παίκτες δηλαδή μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Όντως, πραγματικά. Φυσικά και τους παίκτες εννοείται και πρέπει να πατήσει πάνω σε αυτό το μοντέλο και να φτάσουμε στο καλοκαίρι να δούμε τι έχει πετύχει ο Ματίας Αλμέιδα για να δούμε και τι θα γίνει στη συνέχεια. Εσύ πότε θα πιστείς ότι αυτός ο προπονητής δεν κάνει για την ΑΕΚ? Δηλαδή, τι πρέπει να συμβεί στο τέλος της χρονιάς για να έρθει ο Πολ Χατσόπουλος και να πει: Παιδιά, εγώ στη θέση του Ηλιόπουλου δεν θα τον κρατούσα τον Αλμέιδα. Να μην πάρω το πράγμα. Είναι απλό. Α, ακόμα δηλαδή και δεύτερος να βγει με ένα βαθμό πίσω από τον πρώτο, θα θεωρηθεί η χρονιά αποτυχημένη, κατά τη γνώμη σου. Βέβαια. Γιατί έχει το καλύτερο ρόστερ, θεωρείς. Επίσης. Βέβαια, και τώρα, άμα πήραμε και αυτόν που λέει τώρα το. Ναι, θα πάμε και σε αυτό, στο Μαρσιάλ. Ας πάμε τώρα σε αυτόν. Για πες μου. Λοιπόν, έρχεται το τρίτο μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης στην Ελλάδα μετά το Ριβάλντο και το Σισε. Έτσι λέω εγώ. Ακριβώς. Αυτό είναι και εμένα το πρόβλημά μου. Πώς θα μπορέσει αυτούς τους παίκτες ο Αλμέιδα να τους κάνει ομάδα. Αυτό, ναι. Πώς θα τους χωρέσει. Εκεί είναι. Καλά, δεν θα παίξει από. Ναι, δεν θα παίξει από την αρχή ο Μαρσιάλ, έχει να παίξει μπάλα από το Γενάρη. Έτσι, επιμένω. Λέει, παιδί μου, θα παίξει όμως σε κάτι. Εντάξει, δεν θα παίξει ο ένας, δεν θα παίξει ο άλλος. Σε δύο μήνες θα παίξει. Ενάμιση μήνα θα παίξει. Όχι. Σε ένα μήνα θα παίξει. Σε ένα μήνα, ενάμιση θα παίξει. Ναι, γιατί να παίξει. Το θέμα είναι σε εκείνον τον μήνα που δεν θα παίξει αυτός, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από θέμα βαθμών.
Θα μου πει τώρα ένα παίκτη. Όχι, αλλά είναι και οι άλλοι παίκτε που ακόμα δεν έχουν γνωρίσει το σύστημα του Αλμέιδα. Δεν ξέρουν μεταξύ του. Επίσης. Δηλαδή τώρα ο καινούριο ο Σεντεφόρ δεν είναι όπω είναι ο Γκαρσία που θέλει κάθετε σπάσει, είναι γρήγορο ή παίρνει την μπάλα, μπορεί να μπουκάρει και αυτά. Ο άλλο είναι στατικό Σεντεφόρ, είναι θηρίο, πρέπει να παίρνει την μπάλα επάνω του, να σπάζει την μπάλα, να τη μοιράζει αριστερά, να τη μοιράζει δεξιά και να πηγαίνει στην περιοχή μέσα να πηδήξει με το κεφάλι να βάλει γκολ. Αυτό είναι αυτό ο παίκτη. Δεν είναι αυτό ο παίκτη να πάρει την μπάλα, να την πλάει ένα δύο και να βάλει γκολ. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να παίξει και μαζί με τον Γκαρσία κάποια στιγμή, αν χρειαστούν να είναι δύο επιθετικοί. Λίγο πλάι ο Γκαρσία μπορεί να παίξει αυτό στην κορυφή. Να ακριβώς και να παίξει. Σε θέσεις που μπορεί να έχει και εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί να βάλει δεξιά το Λιβάη Γκαρσία και να τον έχει ξανά εξτρέμο όπως τον είχε παλιά. Γιατί έχει και ανέτοιμο τον Περέιρα. Ας μην ξεχνάμε εκτός από τον Μαρσιάλ, ανέτοιμος είναι και ο Περέιρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει, ναι, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τελικά, εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε δυνατότητα, ή γιατί υπάρχει ακόμα η δυνατότητα για 15, για 13 μέρες να αποκτήσει η ΑΕΚ ένα καλό center back, θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο να τον πάρει ή επειδή είχε άλλους 4 να μην το ρισκάρει? Εγώ να σου πω την μεγάλη μου αλήθεια. Ναι. Πίστευα από τη στιγμή που κυκλοφόραγε ελεύθερος ο Ίγκασον ότι θα πάρει τον Ίγκασον. Μπορούσε να τον πάρει τον Ίγκασον, γιατί δεν ξέρω γιατί τον πήρε. Αυτό ακριβώς. Γιατί δεν το πήρε? Ίσως επειδή πέρυσι έπαιξε τη μισή σεζόν, ίσως επειδή δεν είναι πολύ καλός με κάτω την μπάλα και είναι περισσότερο κεφαλοσφαιριστής. Μου λες κάποια πράγματα, δηλαδή αυτούς που έχουμε είναι καλοί σε όλα. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά απλώς λέω τώρα, κοίταξε να δεις τώρα ότι ο Ίγκανσον. Το Παναθηναϊκό του βλέπεις όταν παίζει ο Ίγκανσον, η άμυνα του είναι ένα στόπερ που είναι στόπερ. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, με την ίδια λογική που το θέτεις, θα μπορούσε να πάρει και το Λόβρεν που τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Έναν τέτοιο παίκτη χρειαζόμαστε έτσι. Τώρα ο Βίντα είναι μεγάλο. Είναι. Κουράζεται. Ο Κάλενς είναι. Έχουμε πρόβλημα και φαίνεται. Υπάρχει θέμα. Δεν λέω δεν είναι καλοί παίκτε. Αλλά οι καλοί παίκτε στο γήπεδο φαίνονται. Άμα βρούμε μια επίθεση γρήγορη. Κρεματίζεται στα δοκάρια. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και πέρα, Πίλιος με Ρώτα, τους εμπιστεύεσαι στα άκρα, αριστερά και δεξιά αντιστοίχως? Βεβαίως. Οι καλύτεροι παίκτες ήταν χθες. Καλά, εντάξει, χθες ήταν με το Βόλο το παιχνίδι. Έχουμε και μάτς με τον Παναθηναϊκό σε δύο εβδομάδες. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Ωραία. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Τα πολύ δύσκολα δεν έχουν έρθει ακόμα. Αυτό είναι. Γιατί ο Πίλιος δηλαδή δεν έχει δείξει ότι μπορεί να. Όχι, έχει δείξει. Ναι, εγώ εσένα ρωτάω. Εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, γι' αυτό σου λέω. Εμένα μου αρέσει. Σε κάποιο διάστημα που είχα δει. Ναι, αυτό. Βάλει μετά χάθηκε, αυτό μου κάνει εντύπωση. Και τώρα τον επανέφερε πάλι. Σε προβληματίζει που δεν είναι. Εντάξει, ναι. Είναι ο γνωστό ο Ρώτα. Ναι. Με τα πάνω του, με τα κάτω. Αλλά είναι σταθερό. Εγώ νομίζω ότι ο Ρώτα είναι πολύ καλό. Απλά δυστυχώ υπάρχει ακόμα αυτό. Δυστυχώ για μένα υπάρχει ακόμα αυτό ο κολοεφιάλτη τη αποβολή, τη πρόορη αποβολή στον τελικό του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ίσως ακόμα έχει μείνει το φάντασμα εκείνο, ότι του τύχησε αυτό και όλοι έχουν κρεμαστεί από αυτό το πράγμα. Ενώ ο Ρώτα είναι καλός ποδοσφαιριστής, έτσι δεν μπορείς να το αφισβητήσεις αυτό. Είναι καλός. Και σήμερα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, κατά πάξου, πρέπει να είναι έτσι όπως έχουμε στους δύο. Δηλαδή να ανεβαίνουν, διανέβηκε, έκανε τη σέντρα, βάλαμε τον κόλλο, ο Πίλιος τα ίδια από εκεί, ανοίγει διαδρόμους. Μάλιστα. Είναι τα αμυντικά, τα πλάγια, τα πάγματα είναι καλά. Σε προβληματίζει που ο Γαλανόπουλος είναι στο ψυγείο ακόμα? Με προβληματίζει γιατί βλέπω ότι μάλλον δεν τον υπολογίζει. Αυτό είναι και εμένα μου αρέσει ο ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι για εφεδρική λύση είναι πολύ καλή. Για εφεδρική λέω, έτσι. Και εμένα μου αρέσει, αλλά από τη στιγμή τώρα που έχεις Γιόνσον, έχεις Σιμάνσκι, έχεις αυτούς, ο Γαλανόπουλος πηγαίνει τρίτη-τέταρτη λύση. Ωραία, ας τον δώσει κάπου. Ας τον αφήσει να φύγει. Δεν μπορεί ο παίχτης. Απλά εμένα τι με ενοχλεί σε αυτή την περίπτωση? Ότι όλοι οι ταλαντούχοι οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Έλληνες και ξένοι, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Δηλαδή ούτε ο Ζήνη, ούτε ο Μαχαίρας, ούτε ο Κοσίδη, ούτε ο Ραντόνια, ούτε ο Γαλανόπουλος, ούτε ο Μήτογλου, ούτε ο Πίλιος μέχρι. Ναι. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Ναι. Αλλά όταν πας όμως και κάνεις προβαθλητισμό. Ναι. Δεν μπορεί, θα δώσει ευκαιρίες αυτά τα παιδιά σε κάποια παιχνίδια που θεωρητικά εύκολα και αυτά. Αλλά σήμερα βλέπεις ότι εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν. Θα κοιτάξεις να πας με έμπειρους παίκτες να πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, να πας. Ναι, παίζουν. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να βασιστούν σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά αυτά, γιατί αν θα τα βάλεις και πριν, μπορεί να τα κάψεις.
Πάντα καταστρέψει. Ναι, εντάξει, αλλά ούτε σε μάτς κυπέλου, ούτε σε 10 λεπτά, ούτε σε 20 λεπτά, ούτε στα 3-4-0, ας πούμε, με κάτι, ξέρω εγώ, ομάδες που τις καθαρίζεις από το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή. Ναι, ναι, χθες, παράδειγμα, χάρη στο 88 έβαλε τον Τζιλούλη. Ε, τι να τον κάνω. Όμως ότι για τον Τζιλούλη λέγανε, με αυτή την αλλαγή που έκανε, ναι, ήθελε να δείξει και στον κόσμο ότι τον υπολογίζει τον Τζιλούλη. Δεν είναι να τον διώξει. Εγώ ναι, αυτό βλέπω, πήρα μου, αυτό μου λέει εμένα. Ναι, αλλά το να τον βάζεις 5 λεπτά μέσα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα βγάλεις κάτι. Πρέπει να τον, να τον βάλεις περισσότερο. 5 λεπτά τώρα, 10 μετά, 15-20 μετά, έδειξε ότι το υπολογίζεις. Αυτό λέω εγώ. Τώρα, επειδή σου ανέφερα πριν και κάτι άλλο, ότι η ΑΕΚ δεν είναι τόσο δυνατή στο παρασκήνιο όσο οι άλλοι τρεις. Θεωρείς ότι πρέπει κάποια στιγμή να δυναμώσει, τι έχει στοιχήσει αυτό? Λες ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο? Τόσο δυνατή, όχι. Διαχρονικά εννοώ. Σου είπα πριν για την Παντοκρατορία Βαρτινογιάννη, μετά για την Μπαράγκα του Κόκαλη. Και μετά. Ναι, δεν είναι. Η ΑΕΚ πότε? Ακόμα και τότε που πήρε την ΕΠΟ. Παντοκρατορία, πιστεύω ότι είμαστε. Ναι, όχι σε τέτοιο βαθμό. Δεν έφτασε η ΑΕΚ, δεν έφτασε η ΑΕΚ σε επίπεδο να καθαρίζει μάτς από με ευνοία. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι και δύσκολο, αυτό, γιατί είναι και οι άλλοι τώρα που είναι εντάξει, δυναμωμένοι. Πρέπει να δυναμώσει η ΑΕΚ, θεωρεί, στο παρασκήνιο. Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι αυτό πρέπει να γίνει, ας πούμε, ουσιαστικά. Το παρασκήνιο δίνει τα προβλήματα. Αυτό πρέπει να δυναμώσει περισσότερο. Στην Ελλάδα. Ακριβώς. Εγώ δεν λέω να στήσει Παράγκα και να παίρνει και να έχει ομάδες δορυφόρους, αλλά να έχει καλύτερη αντιμετώπιση. Ναι. Να έχει καλύτερη αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, μετά την απόκτηση. Να σου πω κάτι. Εάν εξαιρέσει το παιχνίδι εχθές που διαιτήσανε άσονε. Δεν έχουμε, μας έχει αδικηθεί η αιτσία. Όχι, λέω ότι αδικείται η ΑΕΚ, αλλά δεν ευνοείται όταν βρίσκει τα σκούρα. Δηλαδή, ας πούμε, τη Λαμία που είχαν τα πράγματα λίγο σκουρίνη, γιατί δεν έβαζε γκολ με τίποτα, δεν βρέθηκε κανένας από αυτούς εκεί να κλείσει λίγο τα μάτια και να τις αφήσει ένα offside, να τις αφήσει ένα πέναλτι το καθαρίσει το μάτς. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσουν offside τη στιγμή που υπάρχει τώρα το VAR. Καλά, στις άλλους έγινε. Όταν κάνεις τώρα με τη Λαμία 20 ευκαιρίες και δεν βάζει γκολ στο διαιτητής. Όχι, δεν λέω ότι φταίει ο διαιτητής. Απλά λέω ότι ο διαιτητής δεν βάζει το χεράκι του. Δεν είναι το χέρι του Θεού, όπως είχε πει ο Μαραντόνα κάποτε, ας πούμε. Κατάλαβες αυτό? Ναι, ρε παιδί μου, στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ έγινε αυτό. Στο Καλυθέα Ολυμπιακός έγινε. Στο Παναθηναϊκός Λεβαδιακός έγινε. Ναι. Το βάλανε το χεράκι λίγο στη Λιβαδιά. Εντάξει, στη Λιβαδιά πού να το πάει το χέρι ο Μουκουντή, με συγχωρείτε, να το κόψει τώρα δηλαδή. Ας έδινε το άλλο. Εγώ στη θέση του θα έδινα το κράτημα του Λαμέλα. Αυτό για μένα ήταν. Ναι, εντάξει. Τώρα το πέναλτι. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά το μάτς έχει τελειώσει 3-0, εσύ, Πολ. Εντάξει, παιδί μου, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει 3-0, δεν τελείωσε 1-0. Δηλαδή θεωρητικό θα το έπαιρνε. Τώρα πάμε στο. Του πέναλτι, πόσο ήταν το σκορ? 0-0. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πάμε στο τέτοιο τώρα. Πάμε στους τερματοφύλακες τώρα. Άλλο μεγάλο βάσανο αυτό. Φώναζε όλος ο κόσμος να τελειώσουμε με τον Στάνκοβιτς και τον Αθανασιάδη. Ο ένας από τους. Δεν κατάλαβα. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί τους έδιωξε και τους δύο. Ναι. Και πήρε αυτούς, δηλαδή, ο Στρακός, πόσο καλύτερος είναι, δηλαδή. Έλατε. Έλατε, για πες μου και εμένα να ξέρω. Συζητάω εδώ με επιτήτες και μπορούν και αυτοί μου λένε, εγώ τι έγινε. Αυτό. Τι να πω. Champions League έχει παίξει ο Αθανασιάδης και με τεράστια επιτυχία. Ωραία, ρε παιδί μου, υπάρχει τερματοφύλακα που κάνει λάθη. Εντάξει, πόσα λάθη έκανε ο Αθανασιάδης? Δηλαδή, άμα είχε κάνει ο Αθανασιάδης μπορεί να είχε κάνει πόσα λάθη σε πόσα παιχνίδια. Ακριβώς. Ο Στρακός σε τρία παιχνίδια έχει κάνει όλα τα λάθη που είχε κάνει ο Αθανασιάδης. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Και το μεταξύ. Ακριβώς. Και πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι. Πώς εκδικείται τώρα, να πούμε, η ιστορία, πώς εκδικείται αυτούς που δεν έστρωσαν σωστά την κατάσταση. Σου τραυματίζει τον Μπρινιόλι. Και σου κάθεται και πάνω στο συμβόλαιο ο Στάνκοβιτς. Γιατί ο Στάνκοβιτς κάθεται πάνω στο συμβόλαιό του τώρα. Βέβαια. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Γιατί. Μουντιαλικός παίχτης είναι. Σου λέει εμένα γιατί δεν με πιστεύεσαι. Είναι καλός θεματοφύλακας ο Στάνκοβιτς. Πώς δεν είναι καλός. Έφταγε στα δύο γκολ με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, δηλαδή, για να το κρεμάσουμε τώρα. Ακριβώς. Με λες και οι άλλοι δεν έχουν φάει γκολ, δηλαδή. Πώς, αυτό ακριβώς. Άρα θεωρείς ότι δεν θα έπρεπε η ΑΕΚ να συνεχίσει με το ίδιο δίδυμο τερματοφυλάκων φέτος? Ή με το ίδιο δίδυμο ή να πάρει καλύτερο τερματοφύλακα από αυτούς που είχε. Με αυτούς που πήρε δεν πήρε καλύτερος. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το βλέπω εγώ. Βεβαίως. Έχει το πιο πλήρες ρόστερ από όλες τις ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή, μετά και την σχεδόν δεδομένη απόκτηση του Μαρσιάλ. Πιστεύω ναι, αλλά πιστεύω ότι έχουν ενισχυθεί και όλες οι ομάδες.
Δηλαδή οι ομάδες που θα πάνε για προτάσμα είναι ενισχυμένες. Έτσι και ο ΠΑΟΚ είναι και ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκό μην τον βγάλεις έξω. Όχι, δεν είναι. Πολύ καλούς παίκτες. Πάρα πολύ καλούς, αλλά δεν έχει δέσει. Έχει πολύ καλούς παίκτες κι αυτός. Mm-hmm. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνουν ομάδα. Όταν μπαίνουν καινούργιοι παίκτες σε μια ομάδα 5 ή 6, mm-hmm. θέλουν κάποιο χρόνο για να δέσουν, για να. Πιστεύω ότι θα γίνει καλό προτάσμα. Εγώ τον Παναθηναϊκό δεν τον βγάζω εκτός μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εάν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ χάσει ή τέλος πάντων δεν κερδίσει, νομίζω ότι θα είναι οριακά εκτός. Ναι. Γιατί μετά θα έχει πάει 9-10 βαθμούς η διαφορά. Τα μεταξύ παιχνίδια θα παίξουν ρόλο. Βέβαια, γιατί φέτος έχουν μειωθεί και οι ομάδες στα play-off. Ναι. Εγώ την ΑΕΚ στα μεγάλα παιχνίδια τι φοβάμαι, στα μικρά τι φοβάμαι. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι μου έχει κάτσει. Ότι τη φοβάσαι στα μικρά. Ναι. Mm-hmm. Φοβάμαι στα μικρά, γιατί και χθες ναι. στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε χέρια. Αν διαφεύγει τίποτα, κάναμε δύο σουτ κάναμε. Δηλαδή οι ευκαιρίες που κάναμε εμείς ήταν τα δύο σουτ, ένα Όχι. του Κοϊτά και ένα του... Ναι, ναι. Ένα του Κοϊτά και ένα του Μάνταλο νομίζω, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, όχι ο Μάνταλος, ο Μάνταλος πήγε μετά, αλλά... Όχι, δεν ήταν ο Μάνταλος, να έχεις δίκιο. Του Πινέδα, ναι, του Πινέδα, σωστός. Που πήγε ψηλά, ναι. Και αν τα ματάκια που βγήκε ο άλλος στις καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο και πλάσαρε έξω αν θυμάσαι, ναι. έμπαινε γκολ εκεί, δεν ξέρω τι μπορούσε να γίνει μετά. Εντάξει, αλλά έβαλε τον γκολ νωρίς όμως η ΑΕΚ. Δηλαδή... Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα, ήταν. Ναι, έβαλε τον γκολ νωρίς. Το θέμα είναι ότι ναι. ήταν και το μόνο παιχνίδι που δεν κάναμε ευκαιρίες. Με τη Λαμία κάναμε 20 ευκαιρίες. Εχθές δεν κάναμε ευκαιρίες. Μάλιστα. Χρειάστηκε ένα δεκάλυτο στο δεύτερο ημίχρονο για να βάλουμε το δεύτερο γκολ και τελειώσαμε το παιχνίδι. Τώρα, μια και το ανέφερα έστω και λαθασμένα. Γιατί μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά τον μπέρδεψα με τον Πινέδα. Θέλω να μου πει συγγνώμη σου για τον Πέτρο Μάνταλο που έχει περάσει και δύο βαρύ τραυματισμού. Αν θεωρεί ότι έχει κλείσει ο κύκλο του Σινάη και έχει ακόμα μέλλον. Εντάξει, με του παίκτε που έχει τώρα πάρει άκρη, δεν μπορεί να είναι βασιλετικά ο Μάνταλο. Είναι μία λύση. Όχι, ω εφεδρικό. Ω εφεδρικό εννοώ. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλή λύση. Χρυσή εφεδρική λύση ο Μάνταλο. Ακριβώς, είναι χρυσή. Για δεύτερο. Ανέκαθεν ήμουν φαν του Πινέδα. Mm-hmm. Για μένα είναι παιχταράς. Δηλαδή δεν πρέπει να φύγει. Mm-hmm. Αν θέλει να τον διώξεις, διώκτονε. Mm-hmm. Αλλά που δεν θέλει να τον διώξεις. Γιατί δεν το ξεκαθαρίζεις του άνθρωπου. Τον είδε χτες, εγώ είδα έναν άλλον Πινέδα. Mm-hmm. Από τα προηγούμενα παιχνίδια. Στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν αδιάφορος. Ναι. Δεν τον είδε χτες mm-hmm. και τις κλωτσιές του έδειξε και τα ταξίματά του είχε και μπάλα έκοψε, μπάλα μοίρασε, σούτ έκανε. Ήταν ένας άλλος Πινέδα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν θα παρουσιαστεί σε κάποια δηλαδή, διοργάνωση στο ευρωπαϊκό στερέωμα, τι βοηθάει στην προσπάθεια για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, γιατί μειώνει τις πίθες. Γιατί πολλοί λένε ότι πρέπει να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, οι παίκτες άλλοι λένε ότι καλύτερα έτσι, γιατί δύο καρπούζια στην μας καλή δεν χωράνε. Δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί στο πρωτάθλημα τι είναι, δηλαδή πρέπει να παίξει ότι... ένα τόσο Ευρώπη. Εγώ μαζί σου συμφωνώ. Εγώ μαζί σου συμφωνώ γιατί ξέρω ότι οι άλλοι που θα έχουν παιχνίδια στα πόδια τους θα έχουν και πολλές απώλειες, αρκετές απώλειες. Και περισσότερη κούραση θα έχουν. Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι βοηθάει πάρα πολύ το ότι δεν θα παίζει Ευρώπη. Ουσιαστικά αν βγάλει. Όχι, δεν θέλαμε να παίζει Ευρώπη. Άλλο αυτό. Από τη στιγμή όμως που τελειώσει, τώρα αναγκαστικά προσιλώνασε τώρα στο πρωτάθλημα. Τέλος. Και πώς αποδείχθηκαν πολύ τα πράγματα, η ΝΟΑ δεν ήταν τελικά και τόσο καφενείο γιατί είδες ότι μπήκε στο Μήλος, πέρασε κίτρινο Ζεμπόροκ. Όχι, δεν ήταν τόσο καφενείο, αλλά πιστεύω ότι μπορούσαμε να την αποκλείσουμε. Αν είχε πάρει νωρίτερα τον Πιερό, θα την είχε αποκλείσει, θεωρείς. Δεν νομίζω ήταν μόνο θέμα Πιερό, ήταν θέμα ότι δεν βάλαμε γρήγορα γκολ εδώ μέσα. Ναι, δεν πήγε από την αρχή το πρώτο γκολ να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Αυτό ακριβώς. Να πάρει και λίγο ψυχολογία πάνω η ομάδα, να ανοιχτούν και εσύ λίγο αν θα ανοιγόντουσαν, θα ήταν τελείως διαφορετικά το παιδί. Ωραία, μία για να... Ναι, για πες τι πήγες να πεις. Αλλά αυτό που είπες και εσύ ότι δεν ήταν κανένα τυχαία ομάδα, ήταν ομάδα με τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, χωρίς να έχει τα μεγάλα ονόματα για αυτά, ήταν μια ομάδα που αμυνόταν, επιτυχαίνονται, έκανε επίθεση, άμυνα. Μια γνώμη για Δημήτρη Μελισσανίδη και για Μάριο Ηλιόπουλο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, Ο Δημήτρη Μελισσανίδη γνωριστήκαμε για πρώτη φορά τώρα φέτος στην Κωτή των. Των Παλεμάχων, τη σπίτι των Παλεμάχων. Ναι, δεν είχαμε γνωριστεί. Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος, εντάξει, είναι. Ποδοσφαιρά άνθρωπος, δεν συζητάμε. Τώρα για το Μάριο, δεν το ξέρω.
Έχει... Για να σου πω, πιστεύω ότι θα τον βοηθάει ακόμα ο Μελισανίδης σε κάποια πράγματα. Ναι, απλά βλέπω εγώ ότι έχει, κάνει, έχει μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι και ότι αν αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις είχε κάνει ο Μελισανίδης, θα ήταν αεροδρόμιο ο κόσμος ΣΑΕΚ τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, είναι κινήσεις που κάποιοι που δεν τον ξέρουν τον Λιόπουλο δεν τις περιμένουν. Ναι, δηλαδή σου λέει. Τα έκανε. Υποσχέθηκε κάποια πράγματα, τα έκανε. Ναι, εγώ δεν περίμενα ότι θα φέρει Λαμέλα, θα φέρει Μαρσιάλ. Καλά, τον Πιερό εντάξει, okay, δεν είναι τόσο μεγάλο όνομα. Θα φέρει τον Περέιρα, θα φέρει τον Κοϊτά. Θα χτυπη... Δηλαδή, κοίταξε, κόντραρε τον Κορέα μέχρι τελική πτώσεω, α πούμε. Τον το Φοφανά μέχρι τελική πτώσεω. Εντάξει. Φοφανά θέλει να τα βάλει τι αγγλίε, φυσικά. Εντάξει, και τι θα μα βάλει όρο η Τσέλση τώρα, είναι δυνατόν να βάζει όρο η Τσέλση στην ΑΕΠ τώρα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα τώρα. Ακριβώ. Μέχρι τώρα το έχει πάει πολύ καλά. Το ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει, επειδή έχει παίξει σε δύο ομάδες που έχουν κάτι διαφορετικό και δυστυχώς για την ΑΕΚ εκεί υπερτερεί σαφέστατα ο Πανιώνιος και εννοώ την καλύτερη δυνατή παραγωγή αξιόλογων ποδοσφαιριστών. Τι καλό έχει ο Πανιώνιος που δεν έχει η ΑΕΚ και έχει αναδείξει τόσους μεγάλους ποδοσφαιριστές όσους όλοι οι άλλοι μαζί. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη, έτσι. Δεν συζητάμε. Αλλά ο Πανιώνιος είναι μια οικογένεια, ρε παιδί μου, είναι μια συνοικία, είναι τελείως διαφορετικά. Άλλες είναι τώρα οι βλέψεις του Πανιώνιου, άλλες της ΑΕΚ. Ο Πανιώνιος, εάν είχε τη δυνατότητα την οικονομική να κρατήσει τους παίκτες αυτούς που είχε βγάλει, κάθε χρόνο έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Βέβαια, ναι, εννοείται. Εννοείται. Αλλά τους βγάζει όμως. Η ΑΕΚ δεν τους βγάζει. Η ΑΕΚ δηλαδή που έχει προπονητικό κέντρο, που θα φτιάξει ξενοδοχείο, που έχει δικό του. Ο Πανιώνιος βγάζει παίκτες χωρίς να έχει προπονητικό κέντρο. Αυτό λέω. Πόσο Πανιώνιος που δεν έχει και τόσο μεγάλο όνομα όσο η ΑΕΚ είναι ιστορικό σωματείο, δεν έχει τόσο μεγάλο όνομα. Βγάζει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές και η ΑΕΚ δεν μπορεί, έχει να βγάλει παίκτη από την εποχή του Γιώργου Αμλή τώρα. Ναι. Πριν ένα μήνα, δύο, ναι. Πήγαμε στα Σπάτα με την Ακαδημία. Ναι. Σαν τον ΑΕΚ. Εκεί. Είδα από μακριά το, ήταν και ο πρόεδρος ο καινούριος, τρελαμένος, ο Ηλιόπουλος. Και με κάτι καγέν ήρθανε κάτι τέτοια εκείνα εκεί, με τον κόσμο, όλοι για την ΑΕΚ και τέτοια κλπ. Είδα τις εγκαταστάσεις και τρελάθηκα. Και εκτός αυτού μου είπαν και για τα παιδιά που είναι εκεί στην ΑΕΚ, ο Πιτσής και τα άλλα παιδιά, θα φτιάξουν ξενοδοχείο 5 αστέρων και ένα γήπεδο ακόμα. Και ένα γήπεδο ακόμα, βέβαια, ναι, εννοείται. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα, είναι εγκαταστάσεις. Αυτό λέω, ρε παιδί. Αυτή η ομάδα να μην βγάζει παίκτες από τις ακαδημίες. Μα έχει να βγάλει από την εποχή που έπαιζες εσύ. Πριν από την εποχή που έπαιζες εσύ. Ναι. Ναι. Μα αυτό ακριβώς δεν βγάζει. Για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου. Για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου. Δεν ξέρω, δεν γίνεται σωστή δουλειά. Δηλαδή πέρασε η εποχή του Ντέμι με το Σαββέφσκι και όλη αυτή την ιστορία. Πέρασε η εποχή του Σταματιάδη τόσα χρόνια που εντάξει ο άνθρωπος βοήθησε αλλά δεν υπήρχαν και οι κατάλληλες συνθήκες. Ήρθε μετά η εποχή που ήταν οι υπόλοιποι προπονητές στον αναπτυξιακά τμήματα. Ήταν ο Μπατίστα, είχε περάσει, είχε περάσει ο Κόλλα, είχαν περάσει πολλοί ας πούμε. Πάλι δεν έγινε κάτι, δεν βγήκε κάποιος παίκτης. Δεν λέω ότι φταίνε αυτοί, αλλά δεν βγήκε ένας παίκτης ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω, δεν πιστεύουν στα παιδιά τα δικά τους. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Κι εγώ. Εντάξει, ότι έλειψε το γήπεδο, μπορείς να πεις ότι έλειψε το γήπεδο. Αλλά οκ, okay, δεν μπορεί να είναι μόνο αυτός ο λόγος όμως. Όχι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι χαλάς του κόσμου τα εκατομμύρια για τις ακαδημίες σου και δεν έχεις αποτέλεσμα. Και αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Αυτό. Και μετά πηγαίνεις και χρυσοπληρώνεις από εδώ και από εκεί. Δηλαδή πηγαίνεις και. Ακριβώς. Και δεν μιλάω τώρα για το Μαρσιάλ και το τέτοιο. Δηλαδή, ας πούμε, από τον Πανιώνιο έχεις πάρει καμιά δεκαπενταριά παίχτες όλα τα χρόνια και τους έχεις πληρώσει καλά. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις 4-5 από αυτούς, ας πούμε. Γιατί η ΑΕΚ τι είναι και δεν μπορεί. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει άλλη ομάδα και μπορεί να βγάλει η ΑΕΚ. Αυτό εννοώ. Οι περισσότεροι παίχτες που έχει πάρει η ΑΕΚ είναι από τον Πανιώνιο. Ναι, βέβαια. Από την εποχή. Από τα πιο παλιά χρόνια. Πολύ παλιά, ναι. Πολύ παλιά. Πολλούς παίχτες. Πολλούς παίκτες, βέβαια, εννοείται. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μια τελευταία ερώτηση έχω να σου κάνω. Αν αισθάνεσαι αδικημένος που δεν μπόρεσες να έχεις πολλές συμμετοχές στην εθνική ομάδα ή να συμμετάσχεις σε κάποια επίσημη ευρωπαϊκή διοργάνωση πέρα από την προκριματική φάση, μήπως δεν σε εμπιστεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι όσο θα περίμενες. Κοίταξε να δεις, ήταν και δύσκολο για μένα τότε, γιατί εγώ έπαιξα εθνική ομάδα από τον Πανιώνιο, έτσι, δεν έπαιξα από το ΠΟ. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Και το θέμα ήταν ότι ήμουν και άτυχος, διότι εκεί που ήμουνα στα επάνω μου, έπαθα ζημιά στο πόδι. Έμεινα ένα μήνα τότε, δεν θυμάμαι, και αν θυμάμαι καλά τότε ο Στέλιος Μανολάς μπήκε στην εθνική θέση, δικιά μου μπήκε τότε. Και έμεινε και μετά, λογικό είναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Απλά... Το ποδόσφαιρο είναι και τύχη.
Είναι σίγουρα, είναι σίγουρα. Απλώς είχαμε κάποιες επιτυχίες. Ήσουν με τον Παναγούλια προπονητή. Με τον Παπαγουστόλ. Με τον Μίλτο. Και στην Ελπίδων και στην Αίων ποιον είχες? Σοφιανίδη, Αλέκο Σοφιανίδη. Ήταν γυμναστής. Ναι. Είχα τότε, είχα στην Ελπίδων το... Πώς το λέω, το Στέφανο το... Δεν το θυμάμαι. Δεν είχες πολυχρονίου. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, θα τον βρούμε, θα τον τσεκάρω και εγώ. Λοιπόν, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είσαι πάντα καλά. Δεν ξέρω αν θες εσύ να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Πιστεύω ότι τα είπαμε όλα. Όχι, τα είπαμε όλα και θα το πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μας. Βεβαίως, θα τα πούμε και από κοντά. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή, εννοείται. Και περιμένω να φέρουμε και παίχτες στην ΑΕΚ εκεί από την Τρίπολη FC. Εγώ ευχαριστώ πολύ που με θυμάστε. Μα τι λες τώρα, εδώ είμαστε. Είναι μεγάλη μας τιμή. Θα έρθω από εκεί. Θα έρθω από την Ακαδημία. Να είσαι καλά, βεβαίως. Εννοείται. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Έλα, γεια.